δώσε μας τον αέρα, Σωτήρη Δασκαλάκη. Πήγε μας, να κάνει μαμουνιά, το κατάλαβες, ε. Πήγε να μας βγάλει στον αέρα. Έτσι, χωρίς να την ώρα που καθαρίζαμε τη φωνή όμως, ναι. Έτσι φάνηκε ότι δουλεύουμε. Πριν μπούμε, προθέρμανση, πριν μπούμε στον αγωνιστικό θα χώρο. Κάνουμε σαν τις τραγουδίστρες. Μιάου. Κοίτα, ένα ξερόβιχα. Είναι πολύ ύπουλη αυτή η εποχή. Γιατί είναι που είναι οι πρώτες ζέστες. Οπότε δεν έχεις μάθει να το διαχειρίζεσαι σαν οργανισμός. Καταρχάς, να πούμε μια καλημέρα και μετά θα σας πω για την ύπουλη εποχή, έτσι. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε, βρε παιδιά, εδώ είμαστε. 9 του μήνα σήμερα. Ναι. 9 Ιουνίου. Μία εβδομάδα πριν το Μουντιάλ. Ξέρεις τι αντιλήφθηκα και το κατέβασα μετά κατευθείαν. Χθες ανέβασα για τον ντοκιμαντέρ του ΠΑΟΚ, ναι, ότι έρχεται και γράφω 17 μου. Όχι 16. Βιάζεται κάποια να πάρει άδεια. Στις 9 το βράδυ που είναι η προβολή, ανέβασα το απόσπασμα και μετά το κοιτάω και λέω 17 μου, ρε παιδιά. 10 Ιουλίου εγώ έστειλα τους ανθρώπους για τον ντοκιμαντέρ. Λοιπόν, κάποια βιάζεται ξεκάθαρα. 9 Ιουνίου λοιπόν, εδώ είμαστε μαζί, θα πάμε μέχρι και τις 12, έτσι, σε πιο χαλαρούς ρυθμούς. Έχουμε φτιάξει το καφεδάκι μας εδώ το κρύο. Με τα χέρια σου? Με τα χέρια μου, με τα χέρια μου ούτε αυγό τυγανιτό. Γιατί είπες έχουμε φτιάξει το καφεδάκι μας. Ναι, έχουμε φτιάξει, έχουμε πάρει εννοώ. Έχουμε φτιάξει την κατάσταση, άντε να το δεχτώ. Το σκηνικό. Τις προϋποθέσεις λοιπόν για ένα ευχάριστο, για ένα χαρούμενο πρωινό Σαββάτου από την πολύ ζεστή Θεσσαλονίκη, άκρος ηλιόλουστη, άκρος ερωτική Θεσσαλονίκη. Πάντα ερωτική. Πάντα ερωτική, αλλά και πάρα πάρα πολύ ζέστη. Δηλαδή, αν 9 η ώρα το πρωί που ήμασταν εμείς στους δρόμους, νιώθεις τον αέρα ζεστό πάνω σου. Το λίβα. Λες, το λίβα, ναι. Θυμάσαι τι σοκ είχα πάθει με αυτόν τον λίβα. Νόμιζα μου μιλάς για το δικηγόρο του Ολυμπιακού. Λοιπόν, αν νιώθεις το λίβα πάνω σου 9 η ώρα το πρωί, καταλαβαίνετε κι εσείς τι θα γίνει. Γιατί έχουν σύνδεση με Θεσσαλονίκη και μοιάζει η Θεσσαλονίκη συννεφιασμένη εκεί στον Αλφα, στον Μάνεση. Γράφει και απευθεία σύνδεση. Απευθεία σύνδεση και η Θεσσαλονίκη μας φαίνεται συννεφιασμένη. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Λες τα 10 λεπτά που είμαστε μέσα στο στούντιο να έχει συννεφιάσει. Όχι, δεν νομίζω. Δες πόσο χάλια τη δείχνει. Η λήψη είναι. Κάπως μουντί. Ναι. Όσοι βλέπετε τηλεόραση και δεν μας ακούτε από Θεσσαλονίκη, εννοώ, έτσι. Να ξέρετε ότι η μέρα μας είναι πολύ πολύ καλύτερη, έχει πάρα πολύ ζέστη, είναι ηλιόλουστη. Να, λίγο τώρα που ανοίγει το πλάνο, βλέπεις, ναι, καθαρίζει κάπως. Βλέπεις, η θάλασσα είναι λάδι, ρε παιδί μου, και εκεί καταλαβαίνεις σε τι θερμοκρασίες θα πάμε. Τι ωραία που είναι. Να κάνουμε μπάνιο, λέει, στο θερμαϊκό. Να ήταν έτσι καθαρά. Να ήταν καθαρά, εννοείται. Και κύριε παιδί μου, που είναι η λεωφόρος Νίκη στο τσιμέντο. Έστω να πας μέχρι Καλαμαριά, μέχρι Καραμπουρνάκι. Όλο πεις παραλία. Ότι... Ναι, να πεις ότι είσαι δίπλα, δεν τραβιέσαι μέχρι Χαλκιδική. Τέλος πάντων, να είχαμε τώρα, ναι, να μην τραβιέσαι, να είχαμε μια παραλία εκεί και να λέγαμε, άντε πάμε στην παραλία, ξέρω μετά από εδώ για μια βουτιά, αντί να πούμε για τι ένα ωραία, καφέ. Ναι. Τελειώνεις, πας εκεί πέρα. Πώς με πάμε στα μαγαζιά εκεί στη λεωφόρο Νίκη για καφέ. Μπράβο, να τσουράβω. Να βουτάς. Μονίμως, όλη η Θεσσαλονίκη, πώς είναι ο φραπέζ, ρε παιδί μου, στο χέρι του Σαλονικιού. Μας λέμε υγρή πόλη. Θα ήμασταν ακόμα πιο μουσικεμά, μα μπορούσαμε να κάνουμε και μπάνιο στο θερμαϊκό. Και θα κάνουμε μονίμως ένα μαγιό από κάτω. Τι ωραία! Πάω στη δουλειά, δεν ξέρεις ποτέ. Μπορώ να σχολάσω ένα 2 ώρο νωρίτερα, να μην περάσω από την παραλία που θα είναι. Θα κάναμε τέτοιες βουτιές. Εδώ είναι οι τυχεροί που μένουν στα νησιά σε αυτή την περίπτωση. Που μπορεί να δουλεύουν και 3-4 ώρα που σχολάνε. Πηγαίνουν όλοι για μπάνιο. Εγώ που πηγαίνω Λίμνο, οι δικοί μου όλοι που εργάζονται κανονικά και δεν κάνουν διακοπές στη Λίμνο, εκεί 3-4 ώρα που γεμίζουν όλα τα beach bar. Κοίτα, όταν είναι, ναι, που έρχονται και οι εργαζόμενοι, οι κάτοικοι του νησιού. Και εγώ το έχω ζήσει αυτό στην Κρήτη, δηλαδή όταν τελειώνεις 1-2 το μεσημέρι, τι θα κάνεις? Θα πας να κοιμηθείς ή θα πας σπίτι να λιώσεις? Θα πας να κάνεις μια βουτιά με τις 5-6, θα πας σπίτι να φας και να ξυπνήσεις την επόμενη μέρα, να ηρεμήσεις, να ξεκουραστείς. Τι ωραία. Λοιπόν, τώρα που πάμε νησιά, πρέπει να ανοίξουμε και αυτό το θέμα των νησιών κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή μας στέλνει μήνυμα ο φίλος μας εδώ, ο Αποστόλης. Κάτι πολύ ωραίο διάβασα στην αρχή και μου τράβηξε το ενδιαφέρον. Λοιπόν, εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας FM κενό. Γράφετε, σχολιάζετε, στέλνετε ό,τι θέλετε, ό,τι γουστάρετε. Μια καλή μέρα, έτσι να μας πείτε από πού μας ακούτε. Ή που θα πάτε διακοπές. Έχει, που θα πάτε διακοπές. Και γράφετε λοιπόν το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54526. Λοιπόν, να σε πάω στο γρήγορο στον καιρό. Δώσουμε ένα λεπτό να το διαβάσω. Αυτό που βγαίνοντας από το σπίτι του, σκοντάφτει στο κάσωμα της πόρτας, πέφτει κάτω και το πρόσωπό σου χτυπάει στην άμμο,
Το ζήσαμε κάποιοι από ένα σημείο και μετά το βαριέσαι. Τι εννοεί? Βγαίνοντας λέει από το σπίτι σου, σκοντάφτης, ναι, στο κάσωμα της πόρτας. Ναι. Λόγω ύψους λογικά. Ναι. Δεν το έχω πάθει. Εσύ και εγώ δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Ο Θεός μας φύλαξε. Πέφτεις κάτω και το πρόσωπό σου χτυπάει στην άμμο. Α, τόσο μπροστά στην παραλία το σπίτι. Α, το ζήσαμε λέει κάποιοι από ένα σημείο και μετά το βαριέσαι. Ότι... Κοίταξε να δεις. Και εγώ που πήγα εκείνο το πεντάμινο στη Λίμνο. Το σπίτι είναι απέναντι από τη θάλασσα, αυτό που λέει ο φίλος μας, ναι, εδώ πέρα. Έβγαινα λοιπόν, έπαιρνα, σηκωνόμουν το πρωί και αντί να κάτσω να πιω στη βεράντα το καφέ μου, τον έπαιρνα και πήγαινα απέναντι στην παραλία. Ναι. Ωραία. Το έκανα μέχρι Οκτώβριο. Ναι. Τώρα εσύ να πας Οκτώβριο να βουτήξεις στη θάλασσα, μπορεί και να κρυώσεις. Εγώ επειδή το είχα πάρει σε ρί από όλο το καλοκαίρι, ήμουν οκ. Okay. Δεν το βαρέθηκα. Αλλά άμα αυτοί το που μένουν χρόνια... μόνιμα χρόνια εκεί δεν ακολουθούσαν. Εγώ ήμουν παλαβή που πήγαινα μέχρι Οκτώβριο για μπάνιο. Μάλιστα. Δεν ξέρω, εγώ ίσως τα πρώτα χρόνια αν ζούσα σε νησί θα το έκανα. Μετά δεν ξέρω, όντως. Μπορεί να είναι σαν το... Ό,τι έχεις ρε παιδί μου, όλο το βαριέσαι. Όλο το βαρέθηκα που ναι, λέει. Ακριβώς που λέει και το άσμα. Για δώσε λίγο τον καιρό. Λοιπόν, να ξέρει ο κόσμος με τι καιρό θα φύγει για Χαλκιδική. Αντίθετα με αυτό που δείχνανε live. Σίβωτα, ορίστε η Καραϊβική της Ελλάδας. Άλλο υπέροχο μέρος εκεί. Δες τώρα πώς ξεσηκώνεις από το πουθενά. Δες το τι ωραίο πράσινο εμείς που νερό. Είμαστε εδώ, εκεί, για τα μέρη σου μιλάμε Αποστόλη μου εκεί, για Σίβωτα, Πάργα. 25 με 30 βαθμούς σήμερα. Θερμοκρασία. Ασθενή σε νότιο άνεμη, 3 μποφόρ. Θα έχουμε υγρασία, το καταλαβαίνεις από το πρωί στην ατμόσφαιρα. Μα να σου πω κάτι, δεν είναι ότι έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, έτσι. Δεν είναι ότι έχουμε αγγίξει. Έχει την υγρασία. Έχει την υγρασία. Νομίζω ότι αυτό το να έχει 28-30 υποφέρεται ακόμη. Μπράβο. Αλλά αυτό το 28-30. Δηλαδή, τι θα κάνουμε στους 40 βαθμούς, άμα είμαστε έτσι τώρα. Αυτό, αλλά αυτό το 28 με 30 και με αυτή την υγρασία, νομίζω ότι είναι αποπνικτικά. Από τις 10 η ώρα δεν μπορείς να ανασάνεις. Τουλάχιστον εμείς είμαστε καλά γιατί είμαστε με το air condition μέσα. Αυτό. Οπότε δεν καταλαβαίνουμε πολύ. Γιατί στο σπίτι τι θα κάνεις? Χθες το βράδυ, την ώρα που κατεβαίναμε για τη βραδινή μας βόλτα, φυσούσε. Φτάνεις παραλία, λες ωραία, άρα θα κάτσω άνετα στο μαγαζί. Καμία διαφορά. Είτε φυσούσε είτε δεν φυσούσε. Με αυτή την υγρασία και δίπλα στη θάλασσα δεν αντέχεται. Λοιπόν, όσοι φύγετε για Χαλκιδική, με προσοχή. Είναι οι μέρες τέτοιες, είναι οι ώρες τέτοιες από Παρασκευή βράδυ, Σάββατο πρωί. Που πάτε προς Χαλκιδική, έχει λίγο αυξημένη κίνηση και τα σχετικά, οπότε σιγά σιγά... Είχε πολύ κόσμο και στο Αστικό, πράγμα περίεργο για Σάββατο πρωί. Κατεβαίνουν να κάνουν τα τελευταία τους ξέρει. Τις τελευταίες τους αγορές και φύγαμε. Σου έχω μια άσχημη είδηση. Τη διάβασα χτες. Τη διάβασα χτες. Ξέρω ότι είχε πάρα πολύ κοινό στην Ελλάδα. Εγώ δεν τον έβλεπα, η αλήθεια είναι. Το διάβασα μόνο σαν είδηση γιατί δεν τον ήξερα. Ψέματα δεν θα πω. Μιλάμε για τον Άντωνι Μπουρντέν. Είναι Αμερικάνος σεφ, συγγραφέας, παρουσιαστής. Εγώ τον έβλεπα στο Travel, στο συνδρομητικό που έκανε πάρα πολλές ώρες εκπομπές γευσηγνωσίας ήταν, δεν ήταν τόσο μαγειρική. Μπορεί να πήγαινε, ας πούμε, στην Ταϊλάνδη ή σε όποιες χώρες πήγαινε, αυτή την εκπομπή έβλεπα εγώ τουλάχιστον. Όπου πήγαινε, δοκίμαζε τοπικές γεύσεις, είτε σε εστιατόρια, είτε ας πούμε σε χωριό. Ένα κόνσεπτ το οποίο ένα πολύ ωραίο υιοθετήθηκε concept. Πάρα πολύ πιο από την Ελλάδα. Αυτός το ξεκίνησε. Έτσι. Ναι. Αυτός ξεκίνησε τα ταξίδια γεύσης. Αγαπώ τέτοιες εκπομπές. Είναι πάρα πολύ ωραία. Γιατί γνωρίζεις αλλιώς τον πολιτισμό και τα μέρη που σου δείχνουν. Πέρα από τη γευσηγνωσία, μία έτσι ταξιδιωτική εκπομπή. Καλησπέρα, όποιος μας ακούει. Ναι. Εδώ είμαι διαθέσιμη για τυχόν προτάσεις. Κοιτάξτε να δεις. Η μαγειρική γενικά, οι σεφ, έχουν αυτή την πολυτέλεια. Ακόμα και αν δεν κάνουν τηλεοπτική εκπομπή με ταξίδια. Ένας αναγνωρισμένος σεφ ή ένας σεφ που το κυνηγάει. Κάνει πολλά ταξίδια, ναι, για να δοκιμάζει γεύσεις, συνταγές, υλικά. Δεν είναι το ίδιο το μανιτάρι, ναι, εδώ με το μανιτάρι στη Γαλλία. Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι εγώ δεν έχω σχέση με τη μαγειρική, δεν θα ήθελα ένα τέτοιο κόνσεπτ. Δώστε μου απλά μια ταξιδιωτική. Ταξιδιωτική με ποδόσφαιρο να κάνουμε μια για σένα. Δεν πρέπει. Να γυρνάς τις λίγκες. Ναι. Για να παρακολουθείς τα μάτς. Β' Γαλλίας. Σε ένα χωριό στην Τουλούζη. Ατμόσφαιρα, προετοιμασία, pre-game. Δίνω ιδέες τώρα. Δεν υπάρχει, δεν τώρα, υπάρχει τέτοια σκέψουν... εκπομπή. Λοιπόν, αν μας ακούει κάποιος δικηγόρος να κατοχυρώσει το copyright αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Μόλις μιλήσαμε για εκπομπή, ναι, ταξιδιωτική, άκρος ποδοσφαιρική,
που θα ταξιδεύει αρχικά στην Ευρώπη, μετά θα πάμε λατινικές και τέτοια, έτσι. Ας πάρουμε πρώτα τα της Ευρώπης να εξαντλήσουμε. Μία τέτοια εκπομπή. Στον τρίτο κύκλο της σεζόν που θα είσαι πια βραβευμένη με Πούλιτζερ, τότε ναι, θα κάνεις και μια λατινική Αμερική. Θα έχω 2 χρόνια πετυχημένα. Μπράβο. Στην εκπομπή και τέτοια, από τις πιο πετυχημένες εκπομπές, φανατικό κοινό και τα σχετικά, έτσι. Ναι. Λοιπόν, και θα ταξιδεύω στην Ευρώπη σε πρώτη φάση. Θα πηγαίνω, ρε παιδί μου, 2 μέρες πριν 3 τον αγώνα. Να δεις, μια προπόνηση. Για συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεν θα πηγαίνω τώρα στη Γαλλία και θα δω όλους τους αγώνες. Συγκεκριμένο μάτσε, επιλεγμένα, έτσι, με τις ημερομηνίες. Δεν θα πηγαίνεις μόνο σε ντέρμπι όμως. Δεν θα πας Γαλλία για να δεις την Παρί. Όχι, όχι, αυτό σου λέει. Δεν πάω. Θα πάω και σε ντέρμπι όμως. Θα πας και σε ντέρμπι, εντάξει. Μην αποκλείσεις τα ντέρμπι, γιατί θα είμαι πάρα πολύ πετυχημένη η εκπομπή μου. Αλλά οι ωραίες ιστορίες είναι στα μικρά. Ναι, πάρα πολύ. Τύπου Ράγιο Βαγιεκάνο, ας πούμε, που έχει τρομερή ιστορία από πίσω της και τρομερό υπόβαθρο σαν ομάδα. Και να πηγαίνω σε τέτοιες ομάδες, να πηγαίνω μία στην προπόνηση και της μίας και της άλλης ομάδας. Ή αναλόγως σε ποια ομάδα θα κάνω αφιέρωμα. Μπορεί να πηγαίνω μόνο στη μία, δεν ξέρω. Θα δούμε. Τώρα. Θα το συζητήσω με τον αρχισυντάκτη μου. Ότι δεν έχει χρόνο για να πίνει καφέ εκεί. Ναι. Όχι ρε παιδί μου, τώρα αν παίζει Ράγιο Βαγιεκάνο με Λας Πάλμας, δεν θα πηγαίνω από τη μία. Στη Λας Πάλμας να μην πας, δεν έχεις καμία δουλειά. Ναι, καμία δουλειά δεν έχω. Σούπα, τώρα τυχαίο το παράδειγμα. Λοιπόν, και θα πηγαίνω. Ναι, θα κάνεις λίγο. Το υπόβαθρο της κοινωνίας, των οπαδών, των οργανωμένων. Την πόλη. Την πόλη. Πώς το ζουν οι οπαδοί πριν. Πρέπει να έχω κι άλλες κάμερες, γιατί εγώ θα είμαι στο γήπεδο και η κάμερά μου έξω να. Ναι, να καταγράφει αντιδράσεις. Δεν θα βλέπεις πώς ζει η πόλη εκάστοτε το κλίμα πριν από έναν αγώνα. Μόνο εδώ τέτοιες ιδέες. Αν ακούει κάποιος. Δεν πρέπει τώρα να χτυπήσει το κινητό σου. Βάλω το δυνατό μου και δεν τα ακούσουμε. Να το βάλω δυνατό. Μπα και πάρει κανένα. Και χάσω τέτοια προ. Εγώ είμαι διαθέσιμη. Στην Τούμπα που πριν από το παιχνίδι 4 ώρες οι δρόμοι είναι γεμάτοι και στη Λαμπράκη, στη Διαγόρα, στη Διογένου. Ρε παιδί μου, λέμε ότι θες να καλύψεις τον ΠΑΟΚ. Είσαι ένας ξένος ανταποκριτής και θέλεις να καλύψεις. Όπως τα παιδιά από τη Γαλλία που κάνανε το θέμα μετά. Το γράψατε κι εσείς. Μετά από το μάτς με τον Ολυμπιακό. Ναι, τα παιδιά που έχουν το λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ναι. Μπράβο. Λοιπόν, έρχεσαι. Υπάρχει μάτς την Κυριακή. Δεν θα έρθεις από Πέμπτη. Βέβαια. Ε? Βέβαια. Δεν θα πας να κάνεις εκεί γύρω από την περιοχή της Τούμπας ένα. Αναγνωριστικό. Ένα τέτοιο tour με καμεράκι, τα συνθήματα, το γήπεδο που είναι χτισμένο, τι έχει γύρω από το γήπεδο κτλ. Δεν θα κάνεις μία βόλτα στην πόλη για να πάρεις γεύση, μυρωδιά από την ομάδα μέσα στην πόλη. Με ποια ομάδα ήταν Γερμανία με την. Τώρα το τελευταίο με τη Σάλκε παίξαμε. Ναι. Που σημαίες της Σάλκε υπήρχαν σε όλη την πόλη. Ναι, ή με την Μπορούσια ήταν. Και με την Μπορούσια και με τη Σάλκε υπήρχαν. Που υπήρχαν παντού σημαίες, όχι μόνο γύρω από το γήπεδο. Στο Γκεζελκίρχεν υπήρχαν τη Σάλκε. Είναι, πώς το ζει κάθε κολόνα. Πόλη. Δεν θα κάνεις την ιεροτελεστία, τι τρώνε, τι πίνουνε πριν. Όχι, δεν θα πάρεις το 14 το λεωφορείο. Ναι, αλλιώς δεν μπορείς να νιώσεις κλίμα τούμπας. Έτσι, 2 ώρες πριν το παιχνίδι. Δηλαδή θα πρέπει να έχεις μελετήσει. Το 12 μελετήσει. Και το 14. Θα πρέπει να έχεις μελετήσει, να μπεις σε ένα 14, να ζεις την εμπειρία από κάτω, από το κέντρο μέχρι το γήπεδο της τούμπας με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ να χτυπάνε πίσω. Εγώ επειδή πάω από και την άλλη πλευρά, και να βάζω 14. Και μία φορά όμως που πήρα ήταν εμπειρία. Α, εγώ έχω πάρει πολλές φορές. Εγώ μία φορά, δύο να έχω. Μία μαζί σου που πήγαμε πάρα πολύ νωρίς. Αλλά μία κανονική που πήγα σε μάτς με το 14 από κέντρο ήταν εμπειρία όντως. Ναι. Εμείς με το 30 από την άλλη πλευρά δεν καταλαβαίνουμε και πολλά. Όχι ρε, από εκεί είστε, κατεβαίνετε από τη Τυχλίδα κάτω για να πάτε στο γήπεδο. Ενώ εδώ τα Λάνια από το κέντρο, καλησπέρα. Έχει μεγάλη διαφορά. Έχει μεγάλη διαφορά. Και βλέπεις παραδοσιακά τα μπλε λεωφορεία, τα παλιά. Ναι, δεν τα πάντα. Βάζει ο Άς τα καινούργια. Σε μέρα αγώνα πάντα το 14 και το 12 έχει τα παλιά λεωφορεία γιατί σου λέει. Άνθρωποι είμαστε. Το ίδιο γίνεται τώρα και από το παλατάκι με το τριάρι, να ξέρεις. Ναι. Ναι. Δεν βάζουν τα καινούρια, γιατί η γραμμή 3 έχει και τα πολύ καινούρια. Δεν τα βάζουν, βάζουν τα μπλε τα παλιά. Για το γήπεδο, στο μπάσκετ. Ναι. Λοιπόν, και συνεχίζω με το τέτοιο. Με την εκπομπή. Με την εκπομπή, υποθετικά μιλάμε τώρα για πάω, γιατί εμείς δεν θα κάνουμε τα ελληνικά, τα ξέρουμε έτσι πώς το ζήπαμε στα του ξένου ποδοσφαίρου. Λοιπόν, ένα 14 θα μπει. Βέβαια. Ένα tour περιμετρικά της Τούμπας με τις καντίνες, κάτω τα ψησίματα και αυτά, κάτω Λαμπράκι εκεί, Κλεάνθος. Εσύ που πας και στα εξωτερικά που ακολουθείς τον ΠΑΟΚ, έχει τέτοιο πράγμα αντίστοιχο. Καντίνα με βρώμικο δεν έχει, αλλά έχει ίσως που πουλάνε εκείνα τα καραμελωμένα μήλα. Όχι, δεν έχει. Δεν τέτοια. Πουλάνε φαγητό απ' έξω. Όχι, δεν θυμάμαι φαγητό απ' έξω. Θυμάσαι, Σωτήρης, φαγητό απ' έξω.
Δηλαδή, επειδή ίσως έχω την ντούμπα με το τέρμα καντίνα. Με τις πατάτες, ναι, αυτά. Κοίτα, καταρχάς έχει μέσα το γήπεδο, ρε παιδιά. Καρτόφεν. Περίμενε. Ρε εσύ, έχει μέσα το γήπεδο. Δηλαδή τώρα με σάλκε. Τι παίρνουνε, popcorn. Όχι. Κανονικά μπύρα, ό,τι θέλεις. Hot dog και τέτοια. Θα ξεχάσω εγώ τώρα που στον τελικό ζήτησα από το κηλικείο μπύρα και μου είπε, είσαι σοβαρή. Και του απάντησα, γιατί θα οδηγήσω. Με έκανε να αισθανθώ τύψεις εκείνη την ώρα. Από πού ζήτησες? Από το κηλικείο μέσα στο ΆΚΑ. Ναι. Δεν ήθελα καφέ εκείνη την ώρα. Είχαμε πάει πριν για το φαγητό μας σε ένα πανέμορφο μαγαζί στο Χαλάνδρι. Ναι. Παραδοσιακό, σε μια αυλή έτσι, και ευχαριστήθηκα και γεύση. Ναι. Και το είπαμε και στον ιδιοκτήτη που μας ρώτησε από πού είμαστε, γιατί μας είδε βιαστικούς για να φύγουμε από την ώρα που θέλαμε να πληρώσουμε. Και μας λέει, παιδιά, από πού είστε, ήρθατε για τον αγώνα? Λέμε, ναι, είμαστε ΠΑΟΚ από Θεσσαλονίκη. Και του δώσαμε συγχαρητήρια γιατί ήταν πολύ ωραία η γεύση. Γιατί στην Αθήνα για να ευχαριστηθείς φαγητό, η αλήθεια είναι ότι έχουμε πρόβλημα. Πολύ, ναι. Δε, οι γεύσεις δεν είναι μόνο το τι σερβίρουν και πώς θα το παραγγείλεις. Ναι. Οι γεύσεις είναι μακριά από τις δικές μας. Και γι' αυτό φυσικά όταν ανεβαίνουν πάνω τρελαίνονται οι άνθρωποι. Και που δεν τρώνε στα καλά σημεία εδώ τη πόλη. Τρώνε στα. Οκ, okay, normal. Μην πούμε τώρα ονόματα, αλλά ναι, πάνε στα τουριστικά, δεν πάνε στα ωραία. Και φτάνουμε λοιπόν, αφού είχαμε πιει εκεί πέρα τα κρασάκια μας, αυτό το ωραίο το μαγαζί, φτάνουμε στο γήπεδο, άνετοι, γιατί ο κύριος Όγκος είχε μπει ήδη, και πάμε στο κηλικείο και είχε μια τεράστια ώρα και για να μην περιμένουμε, του λέω, μπήρες έχεις? Και μου λέει, είσαι σοβαρή? Απίστευτο. Ναι, σου λέει, μη μεθύσεις και αρχίσεις. Μετά σερβίρανε, γλυκούλα μου, από το ημίχρονο και μετά. Από το ημίχρονο είχαν μπύρες. Ναι. Γέμισαν το ψυγείο. Ναι, μετά δεν ήμασταν σοβαροί, μάλλον. Η απάντηση ήταν που μου. Εγώ νομίζω πρέπει να το έχω ακόμη στο πορτοφόλι μου, ναι, με σάλκι. Ήταν. Που πάω να πάρω ένα μπουκαλάκι νερό. Ναι. Και πάω να πληρώσω. Και μου λέει, πρέπει να έχεις κάρτα, κάρτα μέλους σάλκι, τέλος πάντων. Λέω, να βγάλω, ρε παιδιά. Είμαι και μέλος της, ναι, Σάλκια. Εμένα που με βλέπεις, είμαι και μέλος. Είσαι στα κατατόπια. Περνάω απέναντι, όχι εκεί. Όχι εκεί, γιατί αυτοί δεν έχουν μετρητά και τέτοια, απλά περνά την κάρτα. Ναι. Πάω απέναντι. Τα λιγότερα που μπορούσες να βάλεις ήταν 5 ευρώ. Ναι. Δηλαδή έβαζες 5, 10, φορτώνεις 20. Φορτώνεις το λογαριασμό σου με μετρητά, πανέξυπνο. Ναι. Μπράβο, τους και απλά, έχεις την κάρτα αυτή και στο γήπεδο παίρνεις ό,τι θέλεις και αφαιρούνται τα από την κάρτα. Θέλω να σου πω ότι για ένα μπουκαλάκι νερό, γιατί με πραγματικά. Καπάκι. Με καπάκι, κανονικότητα. Γιατί είχα φάει, είχα πιει, οπότε δεν ήθελα. Ήθελα απλά ένα νεράκι, ρε παιδί μου. Πήγα, φόρτωσα 5 ευρώ, δηλαδή το μπουκαλάκι νερό. Κοίταξε να δεις, με την ανατίμηση και, του ευρώ. Και μετά μου λέει, μπορεί να είσαι πλούσια σε λίγο καιρό. Δεν θες κάτι άλλο? Λέω, τι άλλο, δεν θέλω κάτι άλλο. Τους άφησα 5 ευρώ έτσι και έχω ακόμη την κάρτα. Λες να ισχύει άμα πάω? Ναι, 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 ισχύει. Δεν νομίζω να φέρουν αυτά τα χρήματα. Ξέρεις γιατί το κάνω να αυτό? Να σου πω κάτι, τώρα είμαι member τέτοιο εγώ. Τώρα το σκέφτομαι γιατί το κάνουν αυτό με την κάρτα. Γιατί? Θα πεταχτεί ένα καπάκι. Θα δούνε από ποια θέση πετάχτηκε. Είχε όντως αγοράσει μπουκαλάκι πριν ή είναι προβοκάτσια από άλλον? Όλα καταγεγραμμένα. Φακελωμένοι σε έχουν. Όχι, εγώ ψύπνα. Εγώ πιστεύω το κάνουν για να μην έχουν χρήματα πάνω τους. Λες. Ναι, δεν θα μπορούσε απλά να πούνε ότι πληρώστε μόνο, όχι, με κάρτες. Όχι, και είναι πιο εύκολο τώρα. Δεν θα μπορούσε εσύ να γίνει μέλλον να πληρώσει με κάρτα. Δώσε ρέστα αυτό εκεί λεφτά, ούτε ο πελάτης να έχει ούτε μέσα. Κατευθείαν φέρε την κάρτα σου, πόσα θες, θες αυτό, τσακ, το περνάει, γεια σας. Τελείωσε. Ξέρεις πόσο μπορεί γρήγο... να έχουν και σύστημα με πόντους, όπως έχει πάω και fan club. Που όσο αγοράζεις, δεν το έχουν για τα κηλικία βέβαια, το έχουν για την μπουτίκ, όσο αγοράζεις και μετρούν μέσα και τους αγώνες που δίνεις στο παρόν, έχει σύστημα πόντων. Που στο τέλος και χρονιάς, παίρνεις κάθε φορά πόντους. Ναι, ναι, μαζεύεις πόντους. Στο τέλος χρονιάς, ανάλογα τους πόντους που έχεις μαζέψει, μπορείς να πάρεις από κούπα ΠΑΟΚ μέχρι το επόμενο διαρκεία σου. Λοιπόν, μας κάνει νόημα ο Σωτήρης Δασκαλάκης να πάμε στο διάλειμμα. Θα επανέλθω με αυτή την ιδέα της εκπομπής. Ναι, 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 πρέπει που να έχω, την αναπτύξουμε. Έτσι. Γεννήθηκε εδώ. Αν έχετε εσείς συμπληρωματικά στο κόνσεπτ. Φίλοι δικηγόροι, φίλοι νομικοί, θέλω να ετοιμάσετε τα χαρτιά γιατί τα πνευματικά δικαιώματα της εκπομπής που θα σαρώσει στην ελληνική τηλεόραση είναι εδώ δικά μας. Είναι εδώ δικά μας. Θα απλώσω σε πολύ λίγο την ιδέα μου. Πρέπει να βρούμε και τίτλο. Δεν χτυπάει όμως το κινητό μου. Κοιμούνται. Κανένας καναλάρχης δεν μπορεί με παίρνει. Να ετοιμάζουν τη χαρτούρα, λένε. Τη χαρτούρα, ναι. Ας πούμε ότι είναι γραφειοκρατικό το θέμα. Και δεν χτυπάει το τηλέφωνο μου και από επίδοξο. Το τηλέφωνο. Αν δεν έχει χτυπήσει μέχρι να μπούμε στο τίνημα, αυτό θέλω να μπούμε στην εκπομπή. Πλήγμα για τη δημοσιογραφία και την ελληνική τηλεόραση. Και να σου πω κάτι, και γιατί μόνο ελληνική?
να πιάσουμε κατευθείαν τους παραγωγούς CNN, λες Travel, να... History, κάτι τέτοιο. Λες να πάω κατευθείαν έξω για να ζηλέψουν. Πάμε κατευθείαν στο Fox Sports. Πάμε προς το παρόν στο διάλειμμα. Τίποτα, ήταν ξεκάθαρο μήνυμα, έτσι. Μήνυμα με τραγούδι ολόκληρο αφιερώσαμε. Ακόμα δεν σε έχουν πάρει τηλέφωνο. Εντάξει, βέβαια η Ανούλα λέει 12 και δεν χτυπάει το τηλέφωνο. Μέχρι τις 12 θα πάμε. Άντε να περιμένουμε, επειδή είμαστε καλόκαρδες. Απλά επειδή σας ρίξαμε τώρα με αυτό το τραγούδι και είστε σε διαδικασία που ξυπνάτε, είστε ακόμη στα παπλώματα, θα έλεγα. Έχω μείνει σε μου χειμώνα. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Λογικά πολύ... ούτε καν με σεντόνι. Περίμενε λίγο. Το καλοκαίρι ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους που βάζουν το air condition τέρμα. Η μάνα μου, ναι, πες το. Ναι, πες το. Και κοιμούνται με παπλώμα. Ναι. Ναι. Και εγώ το έχω κάνει. Μόνιμος καυγάς στο σπίτι. Η αλήθεια είναι ότι ξυπνάς λίγο παραμορφωμένος, αλλά κοιμάσαι. Έτσι το ευχαριστιέσαι. Το ευχαριστιέσαι. Κουκουλωμένη. Ναι, κουκουλωμένη και κρύο, ρε παιδί μου. Βγάζεις το χέρι έξω από το πάπλωμα και νιώθεις ότι κρυώνεις. Αν δε. Ψυχανομαλία, λέγεται ναι, αυτό. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, γι' αυτό σας λέω. Υπάρχουν αυτοί που βγάλαν τώρα τα παπλώματα. Και κάπως έπεσαν. Γι' αυτό θέλω ο Σωτήρης λίγο να μας βάλει σε mood καλοκαιρινό, να ανέβουμε έτσι πριν πάμε στα επόμενα θέματα τα οποία έχουμε ετοιμάσει. Γιατί έχω να σου πω, έχω. Να βάλει έτσι τα ανεβαστικά. Τον γιατί μπαμπά... μας ακούνε και από τον δρόμο για Χαλκιδική. Αυτοί που μας ακούνε στο δρόμο για Χαλκιδική και μας το λένε έτσι απροκάλυπτα, να μας πούν και τι κίνηση έχει. Σωτηρία και Άρη, περιμένουμε ρεπορτάζ από τον δρόμο. Και τι... πού πάτε. Να ξέρω, να ζηλέψω λίγο ή πολύ. Την καλημέρα μας, βεβαίως, και να μας πείτε πώς είναι η κίνηση στους δρόμους και πώς τσουλάει έτσι προς Χαλκιδική. Λοιπόν, σου έλεγα πριν... Θα συνεχίσουμε το θέμα με την εκπομπή. Να σ' αρέσει το τραγούδι. Έτσι λίγο να δώσουμε στον κόσμο ένα λίγο να σηκωθεί. Άντε, βάλω Σωτήρη. Είχαμε να λύσουμε κάτι διαδικαστικά εδώ πέρα, έτσι. Τα λύσαμε και είμαστε εδώ. Και πάλι στην παρέα σας μαζί θα πάμε επάλξεις. Μέχρι και τις 12 γιατί χρωστάμε και ένα ντοκιμαντέρ. Είναι αυτό το που μου αρέσει που λένε με ένα ζωντανή εκπομπή είμαστε και συμβαίνουν αυτά που πρέπει να χαμήλωσε το λίγο. Το άλλο δεν θες να το πεις κάποια στιγμή σε τηλεόραση με ειδοποιούν από το κοντρόλ και να πιάσει δεξιά αυτή με το δάχτυλο. Ότι δεν ακούω και πρέπει να ακούσω λίγο πιο προσεκτικά. Όχι, ότι έχουμε τελευταία είδηση, με ειδοποιούν από το κοντρόλ, ναι. Να γουρλώσεις μάτια όπως κάνει η Νικολούλη. Ναι. Σωτήρη, πάμε σε διάλειμμα. Ναι, ναι. Καλά η Νικολούλη, να σου πω κάτι, είναι θεά. Και αυτός ο Σωτήρης, τον έχουμε δει ποτέ αυτόν τον Σωτήρη, ναι, στην Νικολούλη. Ναι, βρε, είναι. Είναι υπαρκτό πρόσωπο, ας πούμε. Δεν είναι σαν την κουντουρά του. Σαν την Ινέτα, ναι, στο Δύο Ξένοι. Δεν την είδαμε ποτέ. Και ο ίδιος ο Αλέξανδρος Ρήγας είπε ότι αν ποτέ γυρνούσε ένα δεύτερο κύκλο επεισοδίων, θα έβαζε οπωσδήποτε μέσα την Ινέτα. Και ότι στην αρχή είχε σκέψεις να βάλει ηθοποιόν Ινέτα μετά τα πρώτα επεισόδια. Εμένα μου άρεσε. Αλλά ποτέ δεν βρήκε μια ηθοποιό αντάξια του μύθου που είχε χτίσει η Ινέτα. Η Ινέτα. Μύθος είναι. Ποια θα έβαζες να παίξει την Ινέτα όταν έχεις τέτοια ντένι. Ξέρεις ποια θα έβαζα από τα εγκλήματα της Σωσό. Όχι, όχι, δεν της πάει. Θέλει πολύ κολονάκι. Η Σωσό είναι πιο μπάντας. Θες κάτι πιο κολονάκι. Από το είσαι το τέρι μου, την, αλλά στο πιο, τη Δάφνη, πώς τη λένε. Λαμπρόγιαννη. Ναι. Ήταν ναι, πολύ νεαρή. Ναι. Και ακόμα δεν έχει μεγαλώσει η γυναίκα. Στον Dolce Vita. Τη Σωσό. Τη Χριστίνα. Σάσα. Τη Σάσα. Τη Σάσα. Oh. Σάσα, ναι, βγάζει λίγο και την κατίνα του κολονακίου. Ναι, ψάχνω ναι. Μία πλούσια έτσι κολονακίου, ναι. Αλλά να έχει και μια κατίνα. Γιατί η Κατιάνα Μπαλανίκα είναι. Α, πιο... Κατιάνα, ναι. Αυτή λέμε. Αυτή, ένα συγγνώμη. Άλλη κατάλαβα από το. Ευχαριστώ. Ναι, τη Σάσα από το Dolce Vita. Ναι, ναι, με ναι. Κόκκινη ναι. Την περούκα. Κατάλαβα την κόρη. Συγγνώμη. Την Τωρέτα. Ναι, ναι, ναι. Προχθές ολοκληρώθηκε, δηλαδή, σαν το Κωνσταντίνο και Ελένης που παίζεται αιώνια. Άλλη μια φορά ολοκληρώθηκε η επανάληψη του Dolce Vita προχθές. Τώρα το Μέγκα είναι χαρά. Βλέπεις, χωρίς διαφημίσεις, δηλαδή βάζει τρεις διαφημίσεις το πάρα πολύ και συνεχίζει το επεισόδιο. Back to back κάθε μέρα, όλη μέρα επαναλήψεις, βλέπεις όλα τα αγαπημένα σου serial. Να σου πω κάτι, και γι' αυτό και όλο το Μέγκα κάνει νούμερα. Νούμερα. Ναι. Έτσι όπως είναι, έτσι. Ναι. Είναι παρατημένο το κανάλι. Είναι στον αυτόματο. Στον αυτόματο, χωρίς δελτία ειδήσεων, χωρίς τίποτα. Χωρίς ενημέρωση, χωρίς τίποτα. Και έχουν απλά βάλει όλες τις παλιές επιτυχίες, τα παλιά σύριαλ που μας καθήλωσαν. Και το Μέγα έτσι. Έχει πάρα πολλές. Πάρα πολλά. Πλάκα. Δραματικά, γιατί? Κομικά, όνειρο. Να σου πω κάτι, και άμα βλέπεις εκείνη την ώρα τι υπάρχει στον ανταγωνισμό,
Μέγκα και πάλι Μέγκα θα ναι. δεις. Τι θα δεις. Να κάνω μια έκκληση αυτή τη στιγμή. Αν μας ακούει κάποιος ή αν μπορεί κάποιος να ειδοποιήσει, μπορούν να βάλουν μήπως και επανάληψη το Πέτρος και τα κορίτσια του. Δεν το ξέρω. Το Μακεσπά. Σωτήρη. Αυτή η εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Η συνεργασία ήταν ωραία από τον Νοέμβριο μέχρι τώρα. Δεν ξέρει ο Πέτρος και τα κορίτσια του στο Μέγκα. Δεν το ξέρω. Το Μακεσπάλα Αντωνέλο. Μην με κοιτάτε έτσι και οι δύο. Μακεσπάλα Αντωνέλο. Δηλαδή, περίμενε. Δεν έβλεπε ούτε Love Story ούτε High Rock. Όχι. Όχι. Εντάξει, λίγα χρόνια μετά ήρθε ο Πέτρος και τα κορίτσια. Το ακόμα μικρό ήταν ο Φιλιππίδης. Άμα σας λέω εγώ γενιά Γκαργκαλατζίδη, κοροϊδεύετε. Λοιπόν, ο Πέτρος και τα κορίτσια του είναι ο Πέτρος Φιλιππίδης. Ναι. Με τρεις αδερφές. Ναι. Οι αδερφές του. Ναι. Και τα πάνδυνα που τραβάει ο Πέτρος Φιλιππίδης. Έχοντας τρεις τρελές αδερφές. Η μία είναι η Νικολέτα Βλαβιανού. Δεν μπορεί να μην δεν την ξέρεις. Κάτι Σγουρομάλα, στην πολυκατοικία τελευταία έπαιζε τη γυναίκα του Μπαλαφούτη, του διαχειριστή. Ναι, το έχω, ναι. Ωραία. Η άλλη ήταν, έβλεπες και οι παντρεμένοι έχουν ψυχή. Ναι. Του Παρτσαλάκη. Η γυναίκα. Όχι, η γκόμενα. Η νεαρή. Η νεαρή. Ήταν η μικρή που πήγαινε ακόμα σχολείο. Ναι. Η οποία ήταν πολύ καλό παιδό. Ναι. Ήθελε να κάνει όλη την ώρα κοπάνες και έκανε ροκ παρές και τέτοια. Και να φανταστώ, ο Πέτρος ήταν ο μεγάλος αδερφός. Ο Πέτρος ήταν ο μεγάλος αδερφός. Και η τρίτη αδερφή, η πιο συντηρητική, η μεγαλύτερη δηλαδή, ήταν, τώρα πού να σου πω, Ματούλα τη λέγανε πάντα στο σύριαλ, αυτό το θυμάμαι. Θα σου δείξω στο διάλειμμα φωτογραφία της, το οποίο λυπάμαι δεν τη θυμάμαι το όνομά της. Και πού κατέληξε αυτό το σύριαλ? Τις πάντρεψε και τις τρεις. Τρεις χρονιές πεζότανε, δεν ήταν one hit wonder. Ναι, και τις πάντρεψε και τις τρεις, λογικά. Όχι, Σωτήρη, θυμάσαι με ποια ήταν ο Φιλιππίδης ζευγάρης αυτή? Γιατί ήταν τύπου να τις αποκαταστήσω τις αδερφές μου και την άλλη την είχε όλη την ώρα στο περίμενε. Θυμάμαι ότι είχε ένα ψιλικατζίδικο ο Πέτρος σε αυτή τη σειρά. Κάτι τέτοιο είχε. Δεν, πολύ ωραία σειρά. Δεν και έχω. Η Νικολέτα Βλαβιανού, η μεσαία αδερφή δηλαδή, ήταν θεόμουρλη και όλη την ώρα σε κάθε επεισόδιο ερωτευόταν και ένα διαφορετικό. Και πάντα τυχαία όλοι αυτοί που της άρεζαν ήταν με κάτι πλατάρες και είχε βγει η ατάκα «Μα και σπάλαν τον Έλο για τις πλάτες». Α, γι' αυτό το λες όλη ναι. την ώρα. Μάλιστα. Δεν έχει δει High Rock. Όχι, δεν έχω δει. Με Τάσο Χαλκιά. Τίποτα. Το High Rock όμως το έχω ακουστά, φαντάσου. Εντάξει, αυτό είμαστε, έλειπε. Είμαστε άλλη γενιά, παιδί μου. Είμαστε άλλη γενιά. Φαίνεται η διαφορά ηλικίας μας. Και τώρα, να θα με ρωτάνε αύριο μεθαύριο για Survivor και δεν θα έχω δει. Τι θα λέω? Καλά, εντάξει, δεν χάνεις και τίποτα φέτος. Το έχουμε παρατήσει. Ναι, το όλοι. Περσινό όμως. Το περσινό ήταν σταθμός, ναι, γιατί ξεκίνησε. Ωραία. Ένα νέο reboost δόθηκε στην ελληνική τηλεόραση μετά το Survivor, γιατί είδαν ότι μετά από τόσα χρόνια ξαναέχει ρεύμα όλη αυτή η κατηνιά. Για φέτος όμως που μας λένε. Και πέρσι, εκτός κλίματος ήμουν εντελώς. Για Game of Love και Power of Love, καλύτερα που δεν ξέρουμε τίποτα νομίζω. Από αυτά που διαβάζω στα social ότι γίνονται. Αυτό τελικά το Game of Love το άλλαξαν ώρα? Δεν το άλλαξαν ώρα. Έχει παρέμβει εισαγγελέας και λογικά μέχρι να παρθεί. Και παραμένει 9 η ώρα το. Παραμένει 9 η ώρα. Ξέρεις ότι το είδα για 20 λεπτά. Άντεξες για τόσο. Εγώ το είδα για 10 και όταν κατάλαβα τι γίνεται. Το είδα για 20 λεπτά. Οι άλλοι είναι ζευγάρια πριν πάνε εκεί μέσα. Υπάρχουν και singles και ζευγάρια. Ναι, ναι, ναι. Και πέτυχα στιγμιότυπο που η μία η οποία έχει μπει με τη σχέση της, τη στέλνουν για ποτό με έναν άλλον που επίσης είναι μέσα με τη σχέση του. Και δεν πρέπει την να έχει καταχουφτώσει. Ναι. Την έχει καταχουφτώσει. Τη χαϊδεύει. Έχει κάτσει άλλη πάνω με τα πόδια στα. Πάνω στον καναπέ πάνω του και τη χαϊδεύει όλη την ώρα. Εμένα το θέμα μου δεν είναι αυτό. Εντάξει, και πήγαν εκεί. Και άλλοι δεν του λέει τι κάνεις, φίλε, έχω σχέση. Μα δεν είναι ο σκοπός του παιχνιδιού αυτός. Ίσα-ίσα δεν μπορεί να το πει αυτό. Πρέπει να καλυφθεί ότι δεν έχει σχέση. Μα ξέρουν ότι είναι με τους άλλους πλέον. Όχι. Δεν είναι κρυφό. Ναι, εγώ αφού της έλεγε ότι είναι με τον Τάδε, δεν θυμάμαι όνομα. Αυτή την πολύ όμορφη που είναι από τη Λιθουανία, από Μολδαβία, Εγώ στην αρχή όταν το είδα δεν είχαν αναποκαλυφθεί. Δεν είχαν αποκαλυφθεί. Τώρα έχουν αποκαλυφθεί. Και ο σκοπός ήταν να το κρατήσουν κρυφό. Γιατί μάλλον όποιας έχουν αλλάξει στόχοι. Δεν ξέρω. Εμένα το θέμα μου ήταν ότι τα κοντινά, γιατί είναι και καλοκαίρι και ναι. θάλασσα και τέτοια. Εντάξει ρε παιδιά, γιατί να ανοίξω τηλεόραση 9 η ώρα το βράδυ να τα δω αυτά. Ναι. Γιατί πρέπει, δηλαδή βάλτε εκεί που 12, έχω. Βάλτε στις 12. Δηλαδή πρέπει να γίνει. Δηλαδή ανεβαίνει άλλη τώρα στη σανίδα του νερού. Ναι. Και ανεβαίνει σε slow motion. Δηλαδή, ότι πας, ας πούμε, εσύ στην παραλία, στη θάλασσα, έχεις τη σανίδα μπροστά και ανεβαίνεις πρώτα το αριστερό πόδι, μετά το δεξί. Ελένη, τα κράζαμε και την προηγούμενη εβδομάδα αυτά, όχι για το Game of Love. Για ποιο?
για τις κοπέλες που μπαίνουν αργά στη θάλασσα, που κάθονται με το νερό μέχρι τα γόνατα, για τη Σπυροπούλου τα λέγαμε, για τους παπαράτσι. Ναι ρε παιδί μου, άλλο τώρα να πας στην παραλία και να μπεις αργά και άλλο τώρα σε παίρνει η κάμερα, ναι, είσαι στην τηλεόραση. Είναι είσαι... πολύ τρας, πολύ σκουπίδι. Πολύ σκουπίδι, πολύ σκουπίδι. Πολύ. Άντεξε 20 λεπτά, θεωρώ, τι να πω. Πολλά από το χρόνο αυτού του κόσμου που λέει και ο Μάριος. Πολλά, πολλά. Έκαψες αρκετά εγκεφαλικά και ντράπηκα. Ντράπηκα που το είδα. Ντράπηκα. Ναι, δηλαδή αυτά τα 20 λεπτά που αφιέρωσε, γιατί είχαν γεμίσει όλα μου τα social. Και όλοι γράφανε γι' αυτό. Και μετά μας λένε οι μαμάδες μας, εμάς που είμαστε γυναίκες, τι βλέπετε όλη την ώρα μπάλα. Καλύτερα να βλέπουμε μπάλα παρά αυτό το πράγμα. Παρά αυτά. Δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ. Λοιπόν, με αυτά έτσι τα πολύ αθλητικά συνεχίσαμε και στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Χρωστάμε την ιδέα, το τηλέφωνο δεν χτυπάει ακόμη. Έχουμε όμως πολλά και διάφορα. Βοηθήστε κι εσείς, μήπως έχετε κανένα τίτλο, κάτι συμπληρωματικό σε αυτό το κόνσεπτ. Ταξιδεύοντας στα γήπεδα. Πολύ τετριμένο. Κάτι άλλο πρέπει να βρούμε. Με μία μπάλα στο χέρι. Πώς είναι, με μία βαλίτσα στο χέρι. Ναι, κάτι θα βρούμε. Πρέπει να βρούμε τίτλο. Τα κούνι στα γήπεδα. Τα κούνι. Όχι. Το πάμε παραπέμπει πολύ... και σε τακουνάκι και σε γυναικείο. Ναι. Τα κουνάκι στα γήπεδα, ας πούμε. Μπάλα με τα κούνι. Ναι, αλλά πρέπει να δείχνουμε ότι ταξιδεύουμε κιόλας. Ναι, θέλεις το ταξίδι. Ότι είμαστε στα γήπεδα. Δεν είναι ότι πάμε απλά εδώ στο γήπεδο και είναι γυναίκα που πάει στο γήπεδο. Πρέπει να βρούμε, πρέπει να βρούμε. Δηλαδή να παρουσιάσω ένα κόνσεπτ στον καναλάρχη αύριο μεθαύριο. Ναι, να μας ζητήσει τίτλο να ντραπούμε. Να είναι ολοκληρωμένο. Παιδιά, βρείτε τίτλο. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε σε πολύ λίγο. Θα μου πεις πού το θυμήθηκα. Πού το θυμήθηκες. Δεν ξέρω. Έτσι πριν που μιλούσαμε μου ήρθε να τραγουδήσω Relax Take It Easy. Λοιπόν, λέμε για τον αθλητισμό έξω που αγαπάμε, που θέλουμε να βλέπουμε, που μας αρέσει πάρα πολύ. Για εκείνες τις ομάδες, έτσι, για εκείνους πρωταγωνιστές που πηγαίνουν στην έδρα του αντιπάλου, παίζουν το παιχνίδι πρόκληση, τους κερδίζουν. Παίρνουν τη σκούπα στο χέρι και κάνουν στο... το 4-0. Παίρνουν και τις γωνίες κανονικά και κάνουν το 4-0. Όχι αυτά που βλέπει πεθερά. Σκούπα ή αλλιώς κούπα μέσα στο Cleveland ή Golden State. Warriors. Έτσι, τελικώς για το NBA με 4-0 πανηγύρισαν μέσα στο Cleveland οι... Ο Στέφανος και η παρέα του, θα πω εγώ. Έτσι. Δυστυχώς... Δηλαδή, ανάμεσα σε Κάρι και. Και Λεμπρόν. Κοίτα. Είσαι Στίβεν Κάρι. Όχι, ρε παιδί μου, νομίζω ότι ο Βασιλιάς είναι υπεράν όλων. Δηλαδή, υπεράν ομάδων. Ναι. Δεν ξέρω, θα πει. Ποιος θα πει κακή κουβέντα για τον Λεμπρόν. Έχεις ακούσει ανθρώπους να μιλάνε άσχημα για τον Λεμπρόν. Βλέπεις. Έχεις δει ποτέ καμιά εκπομπή της Ellen DeGeneres. Στο YouTube μόνο. Λοιπόν, ναι. Έχεις δει. Μερικά. Τα σκηνικά που έχει κάνει με τον Λεμπρόν, γιατί δεν είναι ένα και δύο, είναι πολλά. Όχι, αυτά δεν τα έχω δει σίγουρα. Τώρα τι να σου πω, έχει βάλει τη γιατρό μέσα στο δωματιάκι και της προσποιεί του ότι έχει κάποια προβλήματα όταν πηδάει, ότι πονάει και κάνει επιτόπια αλματάκια. Μιλάμε το παιδί, έχει τρελό γέλιο. Ο Λεμπρόν. Φοβερός, ναι. Καλά, η DeGeneres από όλους βγάζει αυτόν τον εαυτό. Τους κάνει όλους πολύ χιουμοριστικά βιντεάκια, είναι θεά. Αιώνες μπροστά η εκπομπή της, έτσι. Μια μέρα, έτσι, το βλέπαμε με την αδερφή μου και έδινε δώρα. Ναι. Γιατί κάθε 4 λεπτά περίπου δίνει δώρα στο κοινό της εκπομπής. Ξέρεις ότι για να βρεις εισιτήριο για την εκπομπή της μπορεί να περιμένεις και χρόνια. Ναι. Δεν είναι, α, θέλω να πάω στην εκπομπή. Sold out. Είναι sold out για, για χρόνια. Για το κοινό. Ναι. Ναι. Πρέπει να είναι εμπειρία, εσύ. Τα λεφτά που ξοδεύει σε δώρα, βέβαια, εντάξει, είναι όλα από χορηγίες, οκ. Okay. Αλλά πρέπει να ξοδεύει γύρω στα 50-60 χιλιάρδες δολάρια για δώρα. Ανά εκπομπή. Τι δώρα δίνει. Από δωρεπιταγές για έξυπνα τηλέφωνα, καλλιντικά. CD είναι το πιο φτηνό. Γι' αυτό λοιπόν πηγαίνουν. Έχει κάτι όλοι... δωρεπιταγές 500 δολάρια, ας πούμε, για εσώρουχα Victoria's Secret. Γι' αυτό πηγαίνουν όλοι, όλοι, όλοι. Του Μπράβο. Αθλητισμού, της ψυχαγωγίας. Πολιτική. Όλοι. Εντάξει, έχει πάει ο Ομπάμα. Τι να λέμε. Άλλη υπέρτατη προσωπικότητα, Ομπάμα. Έβλεπα τώρα και στο συνδρομητικό αυτό το επιπληρωμή. Έβλεπα τον Ομπάμα που έδωσε συνέντευξη στο Letterman. Η εκπομπή λέγεται «Το επόμενος καλεσμένος μου». Mm-hmm. Ξεκίνησε τώρα, είναι 5-6 εκπομπές το πολύ. Και ανάμεσα στους καλεσμένους είναι και ο Ομπάμα. Να σου πω ότι δεν ξέρει το κοινό ποιος θα είναι καλεσμένος. Έκπληξη. Έκπληξη. Ναι. Πάνε, είναι σε θέατρο
Μπορεί για να είναι από αθλητής μέχρι πολιτικός. Είχε τον Ομπάμα, είχε την Ελληνοαμερικανίδα Τίνα Φέι, τη γνωρίζεις? Ναι, ναι, ναι. Την stand-up comedian. Πολύ ωραίες συνεντεύξεις. Ξεκινάνε, ας πούμε, και του λέει: Κοίτα, ο Ομπάμα, ρε φίλε, γέρασες. Τι μου είναι αυτό? Κοίτα, να σου πω κάτι. Λέμε, ρε παιδί μου, για τις Αμερικανιές τις σειρές, έτσι, και ναι, στις διάφορες ταινίες, ότι πολύ Αμερικανιά και δεν μας άρεσε, και όχι ο κινηματογράφος και τέτοια. Αλλά σε επίπεδο εκπομπών, συνεντεύξεων, entertainment, infotainment είναι πολύ μπροστά. Ακόμη και αυτό που, πώς το λένε, τον τύπο με το αυτοκίνητο που παίρνει και κάνει βόλτα τους καλεσμένους. Και εκεί ήταν ο Ομπάμα, και αυτή την εκπομπή την έχω δει. Ακόμη και αυτή η εκπομπή που βλέπεις ότι προσπάθησαν να το προσεγγίσουν εδώ, να το κάνουν, να το μεταφράσουν στα ελληνικά. Αυτόν τον αυθορμητισμό, εδώ δεν ξέρω, έχουμε κάτι ότι πρέπει να είναι όλο σε κουτάκι. Ελένη, σε πλαίσιο. Εκεί δεν κόβεται τίποτα. Δηλαδή βλέπεις αυτές τις εκπομπές και χαίρεσαι, γιατί νομίζεις ότι στο μοντάζ η μονταζιέρα, ρε παιδί μου, δεν έχει πολύ δουλειά. Εκεί δεν δουλεύει η μονταζιέρα, εδώ δουλεύει. Και πρέπει να προσέχεις και τι θα πεις και ο καλεσμένος και οι ερωτήσεις από πριν. Και εκεί μπορεί να είναι όλο αυτό στημένο με σενάριο, αλλά τουλάχιστον το σενάριο βγαίνει αρκετά προχωρημένο. Μπορεί να είναι ο καλλιτέχνης άϊπνος και τέτοια, θα βάλει μουσική όλος και θα τον αναγκάζει να τραγουδήσει έτσι όπως είναι. Ναι. Δηλαδή, θυμάμαι, ήταν η Λόπες καλεσμένη στο αυτοκίνητο και έστειλε μήνυμα στον Κριστιάνο Ρονάλντο, γιατί έλεγε με ποιους κάνει παρέα από το, από το χώρο, ρε παιδί μου, που είναι γνωστή και τέτοια. Και λέει, όχι, της λέει, άνοιξε το κινητό σου χωρίς να είναι κάτι σχεδιασμένο και βρες μου τις τελευταίες σου κλήσεις, ποιους έχεις πάρει. Και είχε πάρει το Ρονάλντο, όχι έστειλε μήνυμα στο Ρονάλντο, και είχε πάρει το Ρονάλντο πριν μία μέρα. Ναι. Και λέει, ξαναπάρτονα και πες του πού θα βγούμε το βράδυ. Πού να βάλεις εδώ τώρα να το κάνει αυτό εγχώριο στάρ? Δηλαδή, να του πεις, άνοιξε το κινητό σου να δω τι και δες τις τελευταίες σου κλήσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ κάποια στιγμή είχαν κάνει να οι καλεσμένοι άνοιγαν τις τσάντες τους, αλλά ξέρεις, όλα πολύ προσεγμένα. Εμένα τώρα ανοίξει την τσάντα μου, ο απόλυτος χαμός είναι μέσα. Εντάξει. Και ειδικά η γυναικεία τσάντα είναι ένα σκουπιδότοπο. Και είχαν όλοι τις τσάντες τους, πορτοφόλια αυτά, τα κλασικά, τα τετριμένα. Δηλαδή καμία αγωνία και κανένα suspense. Ότι θα γυρίσεις γυναικεία τσάντα ανάποδα και δεν θα πέσει, ας πούμε, από μέσα και ένα μίξερ. Σε καμιά γωνία τέρμα βάθος. Κάτι θα έχει, δεν μπορεί. Το μίξερ. Λοιπόν, είναι πολύ μπροστά σε αυτά. Λέγαμε για το βασιλιά όμως. Ναι. Έτσι, με τη σκούπα στο χέρι και ο ΠΑΟΚ. Έτσι, όλα σκούπα πάνε. Λοιπόν, λέγαμε για τον Βασιλιά, είναι κρίμα. Ναι, γιατί λογικά είναι και η τελευταία του χρονιά στους Warriors. Στους Cleveland, είναι η γενέτειρά του. Cleveland. Ναι. Λοιπόν, ενδέχεται να αποχωρήσει από εκεί και ήδη λέει πάρα πολλές ομάδες τον έχουν... Σταμπάρει, τον έχουν καλέσει. Δεν έχω ιδέα πραγματικά. Να κάνω κι εγώ ένα κάλεσμα από εδώ στο LeBron. Δηλαδή, μετά από αυτή την αποθέωση που γνωρίζει εκεί, έλα εδώ να δεις τη δικιά μας τη μούρλα. Εδώ είμαστε τα κεντρικά, όπως λέει και η Ρίση. Εγώ να κάνω κάλεσμα στον Στέφανο. Εντάξει. Στον Στέφανο, λοιπόν, ο οποίος δεν πήρε και το βραβείο του MVP και το καταγγέλουμε, οπότε θα είναι και πικραμένος, λογικά. Θα έχει έτσι μια... Τον καλείς για να τον παρηγορήσουμε. Έτσι ακριβώς. Να έρθει εδώ να του δώσουμε εμείς όλα τα βραβεία MVP. Δεν έχω ιδέα πραγματικά αυτή τη στιγμή, όμως πάντα θα σκεφτώ την οικογένειά μου να κατανοήσω ειδικά τους γιους μου που βρίσκονται σε συγκεκριμένη ηλικία. Ήταν πολύ νεότεροι όταν πήρα την απόφαση πριν από 4 χρόνια. Έχω πλέον και μία μικρή κόρη που πριν δεν υπήρχε. Θα καθίσουμε, θα συζητήσουμε. Η οικογένειά μου είναι τεράστιο κομμάτι σε ό,τι κάνω. Πραγματικά δεν έχω απάντηση για τώρα. Ήταν η απάντηση βεβαίως του LeBron στη συνέντευξη τύπου αναφορικά με το μέλλον του. Έχει αρκετές προτάσεις στο τραπέζι. Και ήδη βλέπω ένα hashtag που είναι το... Πού το είδα στο Twitter? Α, το Cleveland. Mm. Είναι Cleve, live, φύγε, δηλαδή land. Έχουν τέτοια τα κλειβενταλάκια. Ναι, βέβαια. Λες δηλαδή φύγε στο LeBron. Όχι, δεν λένε το... Ότι φεύγει. Φεύγει, ναι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, όμως έχουμε και μία συνέντευξη Βλάντα Νίβιτς, έτσι. Πλήρη συνέντευξη, θα την έλεγα. Είπε πράγματα που δεν είχε πει εδώ και ένα χρόνο. Ναι, γιατί είχε σεβαστεί το γεγονός ότι υπάρχουν υποχρεώσεις για την ομάδα και δεν ήθελε να μιλήσει. Θεώρησε ότι δεν ήταν καλό το momentum για να μιλήσει για τον ΠΑΟΚ. Και τώρα που τελείωσε η σεζόν, είπε πολλά και διάφορα. Σεβάστηκα την ομάδα και τον κόσμο όλους. Έτσι ξεκινάει. Ήμουν στον ΠΑΟΚ αρκετά χρόνια ως παίκτης. Όχι, να ξεκινήσουμε από την αρχή. Εκεί που λέει ένα χρόνο δεν μιλούσα. Ένα χρόνο δεν μιλούσα. Δεν είπα τίποτα γιατί σεβάστηκα την ομάδα και τον κόσμο. Και η αλήθεια είναι ότι
Όντως έγινε τον αυτό. Προσέγγισαν πάρα πολύ για να μιλήσει, έτσι δεν ήθελε να μιλήσει καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Το λόγο για τον οποίο έφυγα τον ξέρει αυτός που πρέπει να το γνωρίζει. Λογικά εννοεί τον Ιβάν Σαββίδη, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι υπήρχαν κάποια εσωτερικά προβλήματα μέσα στην ομάδα. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Όπως είπα όμως, αυτός που πρέπει να ξέρει τους λόγους, τους ξέρει. Τους γνωρίζει. Έτσι ξεκίνησε. Μετά τον ρωτήσαν αν αισθάνεται ότι άφησε μισή δουλειά στον ΠΑΟΚ και αν σκέφτεται το ενδεχόμενο επιστροφής. Καλό, στο ποδόσφαιρο ποτέ μιλές ποτέ. Έτσι. Αυτό λέει και ο Βλάνταν. Η δουλειά είναι τέτοια που δεν μπορείς να ξέρεις πού θα πας και πού θα καταλήξεις. Προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου όσο καλύτερα γίνεται. Από τον ΠΑΟΚ έφυγα όχι σαν εχθρός, αλλά σαν φίλος. Δεν έχω μετανιώσει για τίποτα από όσα έχω κάνει, τόσο όσο ήμουν παίκτης, όσο και τώρα που είμαι προπονητής, κάθε μέρα προσπαθούσα και προσπαθώ να κάνω το καλό για την ομάδα. Από πουθενά δεν έχω φύγει σαν εχθρός. Από όσες ομάδες πέρασα, με καμία δεν είχα προβλήματα. Αν επιστρέψω ή όχι, αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ, θα το δείξει ο χρόνος. Μετά το ρωτήσανε αν έχει μιλήσει καθόλου με τον Ιβάν. Από την ημέρα που έφυγε, έτσι. Όχι, δεν έχω μιλήσει με τον κύριο Σαββίδη. Τελευταία φορά ήταν πριν από ένα χρόνο. Δεν έχουμε μιλήσει από τότε. Και τον ρωτάνε αν έχει νιώσει την ανάγκη να μιλήσει μαζί του κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που πάνε και ζητάνε. Δεν έχω ζητήσει κάτι ποτέ και από κανένα στη ζωή μου. Δούλεψα στην ομάδα 1,5 χρόνο. Το τι πρόσφερα και τι δεν πρόσφερα είναι πλέον ιστορία. Υπάρχουν πολλοί που όταν φεύγουν χτυπάνε πόρτες, ζητάνε. Δεν είμαι από αυτούς. Δεν το έχω κάνει και δεν θα το κάνω ποτέ. Έχω φύγει από την ομάδα σαν φίλος και δεν έχω πρόβλημα με κανέναν. Αυτό που με ενόχλησε το ξέρει ο ίδιος και δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Του εύχομαι να πετύχει τους στόχους του, τόσο στον κύριο Σαββίδη όσο και στους παίκτες και τον κόσμο. Λοιπόν, για να κλείσουμε αυτό εδώ το κομμάτι με που αναφέρεται στη σχέση του με τον ΠΑΟΚ και τον Ιβάν Σαββίδη, προφανώς και είναι ένα θέμα που το ξέρουν καλά οι ίδιοι, ναι. Τι έγινε μεταξύ τους, τι υπόθηκε μεταξύ τους, και βλέπεις ότι ο Ίβιτς δεν έχει πολύ διάθεση να ανοίξει το συγκεκριμένο θέμα. Ό,τι έγινε μεταξύ μας το ξέρει καλά ένας συγκεκριμένος άνθρωπος. Εγώ δεν θέλω να μιλήσω. Αν πρέπει κάποιος να μιλήσει, είναι εκείνος. Γενικώς δεν έχει πολύ διάθεση να ανοίξει το συγκεκριμένο κύκλο και τονίζει και καλά κάνει. Γιατί νομίζω ότι στο ποδόσφαιρο και γενικότερα στη ζωή όλοι κύκλους κάνουμε. Ότι έφυγα σαν φίλος από τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Δεν είναι όμορφο. Βλέπεις, ο Δόνης έχει κλείσει μια για πάντα την πόρτα του ΠΑΟΚ. Και δεν αναφέρομαι στο Δόνη ότι κάτι έχασε ο ΠΑΟΚ και κάτι έχασε ο Δόνης, αλλά δεν είναι όμορφο να φεύγεις γενικότερα από οποιαδήποτε δουλειά, ακόμη και στη δική μας τη ζωή, στην καθημερινότητά μας, να φεύγεις με τέτοιες αναμνήσεις και με τέτοια και γεύση. Και ποτέ μην κλείνεις τις πόρτες πίσω σου. Εντάξει, τώρα αν έχει γίνει κάτι ακραίο, φυσικά και θα την κλείσεις. Αλλά όταν τα πράγματα είναι ομαλά, δεν υπάρχει λόγος για κακίες. Θέλω να σου πω ότι αναφέρθηκε και στο θέμα με τον Γκαρθία. Ναι, αυτό είναι το εξαιρετικά ενδιαφέρον. Μνημονεύτηκε πάρα πολύ ο Ίβιτς όταν έγινε το περιστατικό με Γκαρθία. Να πούμε την αλήθεια ότι τα δύο περιστατικά δεν έχουν σχέση. Όχι. Η αλήθεια είναι αυτή. Τότε όμως κάποιοι θεώρησαν ότι πρέπει να εξισώσουν το περιστατικό αυτό του Ίβιτς στη Λεωφόρο με αυτό του Γκαρθία και το ρολό χαρτιού που... Έτσι συνέφερε για να αποδομηθεί όλο το θέμα. Έτσι βόλεψε επικοινωνιακά, έτσι θεώρησαν πως ο ΠΑΟΚ το βρήκε μπροστά του, πολλά και διάφορα υπόθηκαν και γράφτηκαν, όμως για να δούμε τι λέει και ο ίδιος, έτσι. Δεν θέλω να συγκρίνω τον τραυματισμό μου με αυτόν του Γκαρθία. Όχι ότι δεν είναι για σύγκριση, χτυπήθηκε και αυτός, χτυπήθηκα και εγώ και από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να κρίνει όπως εδώ θέλει. Να κάνω έτσι μία... Ναι, πες το. Το χτυπήθηκε. Ακουμπήθηκε. Ακουμπήθηκε. Υπήρχε μια επαφή ενδεχομένως. Ναι, αυτό. Το χτυπήθηκε. Είναι για μένα βαρύ σαν ρήμα, έτσι. Και σε προδιαθέτει για μια κατάσταση. Δεν είναι ακριβώς έτσι η κατάσταση με τον Γκαρθία. Εδώ μάλλον έπρεπε λίγο να είναι πιο προσεκτικός, ναι. Ενδεχομένως. Η συνέντευξη δόθηκε στα ελληνικά. Ναι, μιλάει πάρα πολύ καλά ελληνικά. Εντάξει. Όχι, θέλω να πω, δόθηκε εδώ σε μέσο. Δεν ήταν κάτι που μίλησε στο Ισραήλ. Ναι, ναι, μίλησε στην Μέτρο. Μπορούμε να το πούμε και αυτό. Ωραία. Ναι. Συνεχίζει. Θέλω να σας πω ότι εδώ και 2 μήνες έχω κινήσει νομική διαδικασία σε βάρος αθηναϊκού site, ναι, και δεν... ενός δημοσιογράφου για πράγματα που έχουν γραφτεί εναντίον μου. Ναι, γιατί είδε πολλές φορές τότε όταν έγινε αυτό με τον Γκαρθία και όταν έγιναν αυτά στην Τούμπα με τον Ολυμπιακό. Πάρα πολλούς δημοσιογράφους, πάρα πολλούς συντάκτες της Αθήνας, να το πούμε, να εξισώνουν την κατάσταση και γενικά να μνημονεύεται
το όνομά του. Έτσι. Θέλοντας να χτυπήσουν τον ΠΑΟΚ, χτυπούσαν και τον ίδιο. Οπότε είναι λογικό να έχει κινηθεί νομικά ο Ίβιτς, έτσι. Και άκου και κάτι πολύ ενδιαφέρον. Θα φανεί στο μέλλον τι θα γίνει. Υπάρχουν νόμοι. Με μεγάλη μου χαρά, ό,τι προκύψει από αυτή την υπόθεση, θα το δώσω για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Αυτά που γράφτηκαν εξυπηρετούν ορισμένα συμφέροντα, κάποιοι προσπάθησαν να βγάλουν κέρδος εκείνη τη στιγμή. Μπράβο. Το φιλανθρωπικό, όχι τίποτα άλλο. Εννοείται για το φιλανθρωπικό. Κοίτα, σε αυτές τις περιπτώσεις εγώ πάντα είμαι υπέρ. Όταν νιώθεις ότι θίγες, ότι γίνεται μία δυσφήμιση του ονόματός σου και θέλεις να το κινήσεις νομικά για να καθαρίσεις το όνομά σου. Και λέω ότι δεν το κάνω για τα λεφτά. Μπράβο. Και όταν λες και εξηγείς ότι αυτό θα πάει σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, σημαίνει ότι όντως νιώθεις θυγμένος και δεν σε ενδιαφέρει να βγάλεις κέρδος. Και αυτό ισχύει και στην περίπτωσή του, έτσι. Έτσι. Ωραία συνέντευξη. Μετά λέει για το φετινό πρωτάθλημα, ότι είναι πανάξια ο ΠΑΟΚ νικητής του κυπέλου, ότι ήταν εμφατική νίκη, ότι έπρεπε να έχει μεγαλύτερη διαφορά στο σκορ. Μιλάει και για τον Βιερίνη, ότι ήθελε να τον φέρει και εκείνος όσο ήταν στην ομάδα, και κατά την καλοκαιρινή και κατά τη χειμερινή περίοδο. Είχε ζητήσει να έρθει ο Βιερίνη. Αν μπορείτε, φέρτε τον. Ναι, αλλά δεν μπόρεσε να γίνει τότε μεταγραφή για λόγους που δεν μπορώ να αναλύσω. Μάλιστα. Σίγουρα είναι παίκτης που κάνει τη διαφορά. Εντάξει, νομίζω ότι σε αυτό συμφωνούμε όλοι, έτσι, είτε αγαπάτε τον Ίβιτς, είτε δεν τον αγαπάτε. Όταν μιλάει για τον Βιερίνη, όταν μιλάει για τον αρχηγό του ΠΑΟΚ, νομίζω ότι είμαστε όλοι σύμφωνοι μαζί του. Μην πας στη Φόρτσα ακόμη. Όχι, γιατί... αλλά ήθελα να πω ότι πώς είναι αυτή η ανάσα με τον Βέρνμπλουμ. Όπως είπε και ένας φίλος λίγο νωρίτερα, σε λίγο θα σκάσουμε, δεν έχουμε άλλα ένα πρωί να κρατήσουμε. Έχει καμία, έχει καμία ανάγκη ο Βέρμπλουμ. Ανεβάζει stories με... Απολαμβάνει οικογενειακές διακοπές. Με κονσόλες παιχνιδιών. Έχει μπροστά. Πηγαίνει σε πάρτι, ντύνεται. Καλά, εντάξει. Είδε την αμφίβολη. Πόντου θε. Ναι. Το είδα και η γυναίκα του. Ναι. Πρέπει να ήταν ένα τρελό πάρτι. Το παιδί αυτό. Είναι τρελό. Δεν χρειάζεται να το πούμε άλλες φορές. Ναι, το μάτι γυαλίζει. Γυαλίζει. Έχει μια χιμούρλα. Αλλά και η γυναίκα του νομίζω είναι έτσι. Ναι. Μου βγάζει και η γυναίκα του έτσι ότι ακολουθεί. Είναι, έχουν μια τρέλα, ωραία τρέλα και οι δύο. Νίνα. Ο Πόντους και η Νίνα. Ο Πόντους και η Νίνα, οι οποίοι είναι το χαλάρι. Νίνα βγαίνει και από το Παρθενόπι, να ξέρεις. Και αυτή μπορεί να είναι εδώ πέρα τίποτα κάνα ποντιά και να μην το ξέρει. Η Νίνα. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα παιδιά σε όλους εσάς που μας έχετε στείλει, στο Γιάννη, στο Βασίλη, στο Φώτη, τις καλημέρες μας. Νομίζω ότι μπορούμε να πάρουμε έτσι μια ανάσα καλή. Ναι. Για να έρθουμε με τα πρωτοσέλιδα, γιατί έχει πολύ ωραίο πρωτοσέλιδο και η Φόρτσα σήμερα. Έχουμε πει εδώ και καιρό ότι υπάρχει εναλλακτικό πλάνο. Αν και εφόσον ο Πόντους και η Νίνα, εκεί που κάνουν τις διακοπές τους, αποφασίσουν κάτι άλλο. Πού είναι, ρε παιδί, λες, δεν υπάρχει θέλει. Το ενδεχόμενο. Ναι. Ποιοι είναι λοιπόν οι ανωτέμου Πούκοι. Δεν μας κάνει έτσι τη χάρη να έρθει εδώ να βγάλουμε τίτλαρες. Εγώ γι' αυτό να σου δηλαδή, πω κάτι. Τι ωραίο στιγμιότυπο ήταν αυτό στο ΠΑΟ 24 μέσα στη βδομάδα. Με το ΤΕΜΟΥ. Μας είχε πιάσει νευρικό γέλιο με το ΤΕΜΟΥ. Τα λέγαμε και από εδώ το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Τι έχει να γίνει με το ΤΕΜΟΥ. Ναι. Και στο πώς ακούγεται. Και ξεκίνησε όλο αυτό με τον ΤΕΜΟΥ, γιατί και τον ατζέντη του τον λένε ΤΕΜΟΥ. Είναι το τίμος. Το ΤΕΜΟΥ πρέπει να είναι ένα Γιώργο στα φιλανδικά, ρε παιδί μου, το ΤΕΜΟΥ. Λοιπόν, μπορούμε να πάμε στο διάλειμμα όμως και να πάρουμε έτσι κι εμείς μία ανάσα, να πιούμε λίγο τον καφέ μας και να επανέλθουμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Σήμερα είναι το Athens Pride. Πω, τι αντιδράσεις τώρα κι αυτό, έτσι. Ναι. Αντιδράσεις, διαδηλώσεις, κόντρα διαδηλώσεις. Αυτά δεν μπορώ. Ξέρεις ότι ναι. Πάει να γίνει κάτι και έρχεται κατευθείαν η αντίδραση, ο εκνευρισμός. Δηλαδή, ό,τι και να κάνεις, αν ο άλλος δεν συμφωνεί, σου βγαίνει από τη μύτη, ρε παιδί. Δημοκρατία, Ελένη, λένε ότι έχουμε. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να διαφωνεί. Και, αυτό. Και το να διαφωνείς, δημοκρατία είναι. Ναι, γι' αυτό λέω δημοκρατία. Το θέμα είναι πώς το εκφράζεις. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε. Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, πριν πάμε στο πρωτοσέλιδο της Φόρτσα, κυκλοφορεί σήμερα όπως και κάθε Σάββατο, αποκαλυπτική και με πολλές ενδιαφέρουσες ειδήσεις και μια πολύ ωραία συνέντευξη. Θα μας τα πει σε πολύ λίγο, Ελένη, γιατί εγώ θέλω να σταθώ στον Σαλάχ. Ήτανε το πρόσωπο του τελικού στο Champions League. Η σκόνη από το Champions League δεν έχει καθίσει ακόμη, έτσι.
Ακόμη διαβάζουμε για Κάριους, για τις εξετάσεις που έκανε, για το κέντρο, το ιατρικό κέντρο που πήγε και αν χρηματοδοτείται ή όχι από τη Λίβερπουλ και τι σκάνδαλο είναι αυτό. Τέλος πάντων, ο μεγάλος άτυχος και γι' αυτόν που στεναχωρηθήκαμε πάρα πολύ, είτε είσαι... Λίβερπουλ είτε Ρεάλ. Εντάξει, νομίζω και τις Ρεάλ δεν χωρούν οπαδικά σε αυτά. Θα ήθελα να έχουν μέσα να μου πεις αν ακουφίστηκαν όταν βγήκε έξω Σαλάχ, έτσι. Δίνει μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη, μιλάει για πρώτη φορά για τον τραυματισμό του στον τελικό του Champions League και νομίζω ότι σφάζει με τον Γκάντι τον Ράμος. Λοιπόν, αξίζει να σταθούμε σε μερικά κομμάτια. Καταρχάς, πώς είναι ο τραυματισμός σου, τον ρωτάει. Είμαι καλύτερα τώρα, ελπίζω να παίξω στο πρώτο παιχνίδι κόντρα στην Ουρουγουάη. Εννοείται ότι δίνει μάχη με το χρόνο, έτσι. Αλλά όλα θα εξαρτηθούν από το πώς θα νιώσω τις προηγούμενες μέρες πριν από την πρεμιέρα. Ο τραυματισμός στο Κίεβο που σε ανάγκασε να εγκαταλείψει τον τελικό του Champions League ήταν η χειρότερη στιγμή στην καριέρα σου? Ναι, ήταν. Χωρίς διάθεση. Χειρότερη στιγμή, εννοείται. Μιλάμε για τι τελικό αναλύσεις. Champions League. Τελικά θα σε δούμε στο παγκόσμιο κύπελο. Υπήρξε κάποια στιγμή που φοβήθηκες ότι δεν θα τα καταφέρεις? Και λέει, όταν έπεσα στο έδαφος, είχα ένα ανάμεικτο συνέστημα πόνου, αλλά και μεγάλη ανησυχία, μεγάλο θυμό και θλίψη που δεν μπορούσα να συνεχίσω τον τελικό του Champions League. Στη συνέχεια σκέφτηκα ότι μπορεί να χάσω το παγκόσμιο κύπελο και αυτό ήταν ιδιαίτερα σκληρό. Πολύ σκληρό. Νομίζω ότι εκείνη τη στιγμή πρέπει να παθαίνεις ένα blackout, ρε παιδί μου, στα συναισθήματα, περνάει στο μυαλό σου, ζωή μπροστά από τα μάτια σου. Ναι, γιατί σκέφτεσαι ότι είσαι σε τέτοια φόρμα, έχεις κάνει τέτοια σεζόν, χάνεις τον τελικό, έχεις μπροστά σου το παγκόσμιο. Που σέρνεις μια ολόκληρη εθνική πάνω σου, και έτσι. Και παράλληλα υποφέρεις κιόλας γιατί πονάς και δεν ξέρεις πόσο σοβαρό είναι, αν είναι τη στιγμή, αν είσαι ζεστός ακόμη. Και λέει τώρα, τα αρχίζουν τα πολύ ωραία. Πιστεύεις ότι το μαρκάρισμα του Ράμος ήταν κάτι που συμβαίνει σε ένα παιχνίδι? Και απαντάει, δεν ξέρω, πιθανόν. Πιθανόν. Μικρός θεούλης. Και λέει, ο Σέρχιο Ράμος, ο δημοσιογράφος, πριν μερικές μέρες είπε, βλέποντας το μαρκάρισμα, εκείνος με έπιασε πρώτος από το χέρι και έπεσε από την άλλη πλευρά. Βασικά τραυματίστηκε στο άλλο χέρι. Τι γνώμη έχεις για αυτή τη δήλωση? Είναι αστεία. Τι να πει, μωρέ Λένη. Νομίζω ότι είναι έτσι ατάκες. Ναι. Δύο ατάκες και τα λέει όλα. Φαίνεται και ο εκνευρισμός από τον τρόπο που απαντάει. Πρέπει να είναι έξαλλος. Είπε επίσης ο Ράμος ότι θα μπορούσες να παίξεις το δεύτερο ημίχρονο με ένεση. Συμφωνείς με αυτό? Και εδώ, παιδιά, είναι που ξεσπάει, γιατί απαντάει μονολεκτικά, δεν θέλει να ανοίξει, να δώσει συνέχεια. Μπράβο, αν και να μην ερεθεί στις καταστάσεις. Αν και τα νεύρα του είναι πάνω από το κεφάλι του. Το σχόλιο μου είναι ότι είναι καλό όταν κάποιος που σε έκανε πρώτα να κλάψεις, μετά σε κάνει να γελάς. Πιθανότατα να μπορεί να μου πει εάν θα είμαι έτοιμος και για το παγκόσμιο κύπελο. Ωραία τάκα. Σου έστειλε κάποιο μήνυμα ο Σέρχιο Ράμος? Τι να του στείλει περαστικά, ρε παιδιά? Του έστειλε. Αλήθεια? Μου έστειλε ένα μήνυμα, αλλά ποτέ δεν του είπε ότι είμαι okay. Γιατί βγήκε προς τα έξω ότι μίλησαν οι δύο ποδοσφαιριστές και ότι του έστειλε μήνυμα ο Ράμος και ότι ο Σαλάχ απάντησε ότι είμαι εντάξει, όλα καλά. Και λέει ο ίδιος ότι ποτέ δεν του είπε ότι είμαι okay. Και δες πώς το πάει, λέει ότι όταν κάποιος σε κάνει να κλαις και μετά σε κάνει να γελάς, τουλάχιστον αυτό είναι θετικό. Και ας μου πει ο Ράμος αν είμαι έτοιμος να παίξω και στο παγκόσμιο, έτσι. Ναι. Λοιπόν, αυτό προφανώς έρχεται σε απάντηση ότι από το άλλο χέρι τον τράβηξα, στο άλλο τραυματίστηκε. Οπότε ας μας πει αν είμαι και έτοιμος να παίξω στο παγκόσμιο. Πάρα πολύ ωραία η συνέντευξη του Σαλάχ. Νομίζω ότι θέλαμε να τον ακούσουμε, έτσι. Πέρασε ένας περίπου μήνας. Πόσο πέρασε, τόσο δεν πέρασε? Όχι. Ούτε 15 μέρες. 15 μέρες. 15... Σωστά, τι ένας μήνας. Είναι που 10 Ιουλίου το κάνεις. Για την ταινία δεν είπαμε τίποτα. Θα πούμε για την ταινία. Θα πούμε και αύριο για και την αύριο, ταινία. Σωστά, αύριο πολλά. Βράδυ είναι. Είναι αύριο για το βράδυ. Τρέιλερ ειδικά, πέρα από τα βιντεάκια που είχαν διαρρεύσει μέχρι στιγμής, που είχε βγάλει η ΠΑΕ, είδαμε και το τρέιλερ το επίσημο. Πες να το έχω δει 20 φορές. Νομίζω ότι μόνο από το τρέιλερ είναι σαν τις ταινίες που βλέπεις το τρέιλερ και λες, δεν χάνεται, ρε παιδί μου. Ξέρεις τι έχω κάνει, από τις 20 φορές, τις 10, το έβαλα με ταχύτητα μικρότερη, γιατί στο προσφέρει αυτό το YouTube, μπορείς να πατήσεις αντί για ένα, ναι, να το δεις το 0.75. Βλέπεις πολλές κρυμμένες σκηνές, γιατί αναλλάσσονται πολύ γρήγορα κάποια πλάνα,
Έχει και πολύ ωραίες ατάκες. Καλά, το φινάλε του Πέλκα δεν το συζητάω. Ανατριχύλα. Το πώς τελειώ. Καλά, ποια ήταν η ατάκα του, πες. Ποια ήταν η ατάκα του. Θα μας βρείτε μπροστά σας, όλους. Σωτήρη, χαμήλωσε λίγο μουσική να βάλουμε ένα ηχητικό από το τρέιλερ. Βέβαια, θα πούμε πολλά περισσότερα αύριο, γιατί αύριο είναι η πρεμιέρα, να το πούμε. Πρώτη προβολή. Η πρώτη και τελευταία. Δεν νομίζω ότι θα γίνει άλλη προβολή. Μετά θα δοθεί σε... Είναι η επίσημη προβολή. Ναι. Έτσι θα το πούμε. Λοιπόν. Και μετά είναι και αυτή η συνέντευξη του Λουτσέσκου στα αποδυτήρια. Γιατί έχουν δώσει έτσι μια μικρή γεύση το επόμενο Σαββατοκύριακο. Θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Υπόσχομαι ότι θα πούμε πάρα πολλά. Θα μας πεις και backstage από την προβολή, γιατί θα πας. Να πούμε πάρα πολλά και να σχολιάσουμε διάφορα. Αυτή, επειδή έχει δώσει η ΠΑΕΠΑΟ κάποια κομμάτια, αυτή η ομιλία του Λουτσέσκου στα αποδυτήρια. Πού να τη δούμε και ολόκληρη. Νομίζω ότι θα βγάλει πολύ συνέστημα. Ναι, ναι, ναι. Εάν από το τρέιλερ δακρύζεις, ανατριχιάζεις και έχεις τέτοια έντονα συναισθήματα. Και έχεις τέτοια προσμονή. Βέβαια, τι θα γίνει τώρα στο κανονικό. Για την ταινία. Πόσο μπροστά, ρε φιλενάδα, είπα. Ναι, σε αυτά τα θέματα. Αρωνιάδης, έτσι. Σε αυτά τα θέματα, όλο το. New media. Όλο το team του ΠΑΟΚ, όλο το επικοινωνιακό team του ΠΑΟΚ έχει κάνει όχι βήματα, άλματα μπροστά. Σε επίπεδο ελληνικών ομάδων νομίζω ότι δεν υπάρχει θέμα, δεν τίθεται θέμα σύγκρισης του ΠΑΟΚ με άλλες ελληνικές ομάδες στο περιοδικό, στα social media, στη δουλειά που γίνεται στην επίσημη σελίδα της ομάδας και στην παρακάμερα στο... την οποία τώρα αρχίσαν να τη χρησιμοποιούν όλοι, εμείς την έχουμε εδώ και 6-7 χρόνια. Στο υλικό αυτό ακριβώς, το υλικό το οποίο συνοδεύει την ομάδα μετά τις προπονήσεις, το βίντεο, η παρακάμερα, οι συνεντεύξεις με τα πιτσιρίκια. Νομίζω όλη αυτή η διαδικασία είναι πολύ μπροστά. Και γι' αυτό και όλος ο ΠΑΟΚ έχει κάνει βήματα, άλματα και κοιτάει εξωτερικό πια, έτσι. Δηλαδή μπορεί και βάζει τον εαυτό του και εξισώνει τον εαυτό του με ομάδες ευρωπαϊκές. Έτσι κινείται στα πρότυπα ευρωπαϊκών ομάδων και το Tumba Magazine βραβεύτηκε ευρωπαϊκά για την δουλειά. Για το... Δύο χρονιές νομίζω, όχι μόνο μία. Και νομίζω και ότι και αυτή η ταινία σίγουρα κάπως θα μας απασχολήσει και ευρωπαϊκά. Δηλαδή τέτοια δουλειά, μιλάμε για υλικό 50 ωρών και βάλε. Έτσι. Ωραία και η συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Αμυρίδης, ο σκηνοθέτης και ο άνθρωπος που έκανε όλο το project πραγματικότητα για αυτή την ταινία. Ο οποίος Αμυρίδης είναι και αυτός που επιμελείται αυτά τα συγκλονιστικά για μένα εξώφυλλα από το περιοδικό, από φοβερή το Tumba Magazine. Φοβερή δουλειά. Γιατί τα λέω συγκλονιστικά. Γιατί... Εδώ βέβαια να πούμε ότι είναι όλο θέμα προοπτικής. Δηλαδή, ένας καλός φωτογράφος. Εκεί φαίνεται. Δεν είναι πώς θα βγάλει μόνο τη φωτογραφία. Υπάρχουν δεκάδες στον κόσμο. Το θέμα είναι η προοπτική. Αυτό που λες, το στήσιμο του εξωφύλου, το project, η ιδέα, το concept πίσω από το στήσιμο, είναι φοβερά. Και αυτό έχει να κάνει με την προοπτική του. Εγώ τα αγαπώ τα συγκεκριμένα, γιατί νομίζω ότι αποτυπώνουν ακριβώς αυτό που θέλουν να βγάλουν προς τα έξω. Από τον κάθε ποδοσφαιριστή, δηλαδή, ναι, πρωταγωνιστή. Ποιος θα είναι εξώφυλλο, θα είναι ο Βιερίνια. Βλέπεις τη φωτογράφηση, πώς τον. Πώς στείνεται το ύφος, τι βγαίνει, τι εκπέμπει με το που βλέπεις την προσωπικότητα του άλλου. Ο Μακ τότε που ναι. Είχαν γίνει τα επεισόδια, το Mad Mac, οι ατάκες, όλο αυτό πώς σε προδιαθέτει στο να καταλάβεις καλύτερα τον ποδοσφαιριστή. Ο Πέλκας είναι... Όλα αυτά βοηθάνε στην επαφή του κόσμου με τους πρωταγωνιστές. Τους νιώθεις κοντά σου. Μιλάμε για φοβερή δουλειά. Κοίταξε. Αυτό δηλώνει ότι έχεις μεράκι, δείχνει ναι. Ότι έχεις μεράκι, αγαπάς αγάπη. Αυτό που κάνεις. Σαφώς και ο ΠΑΟΚ τους παρέχει βεβαίως και όλα τα μέσα για να το κάνουν και βγαίνει αυτό το πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Το κλείνουμε εδώ όμως γιατί είπαμε πάρα πολλά καλά λόγια ναι. Και θα πει ο κόσμος... Εντάξει, δεν έχουμε μετοχή στο Tumba Magazine, αλλά την καλή δουλειά οφείλεις να την αναγνωρίσεις. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε και στο εξώφυλλο, στο πρωτοσέλιδο της Φόρτσα που κυκλοφορεί σήμερα. Θέλω να καταγγείλω κάτι. Ναι. Αυτό που πρέπει να βρούμε ποδοσφαιριστές με ένα φωνήεν πρέπει να τελειώνει. Πώς θα το διαβάσω τώρα αυτό. Όπως διάβασες τον Μπρίκιτς. Κρίκιτς τότε. Κρίκιτς εννοείται. Αλλά βάζεις μόνο ένα γιώτα έχει. Είναι κρίκιτς. Βάζεις ένα γιώτα μετά το ρο. Ωραία. Κρίκιτς. Και λεσκάνω. Η Φόρτσα αποκαλύπτει τις εναλλακτικές του ΠΑΟΚ για τη θέση του επιθετικού σε περίπτωση που δεν προκύψει συμφωνία με τον Τέμου Πούκι. Πάμε τώρα στην Πριν ωραία στα μεταγραφικά. Ναι. Λοιπόν, πρόκειται για τον 27χρονο Σέρβο με ισπανικό διαβατήριο, τον Μπόγιαν. Ορίστε, Μπόγιαν θα το λέμε ωραία. Τον άνθρωπο.
ούτε Κρίκιτς, ούτε Κρίτς, Μπόγιαν. Τίποτα. Ο Μπόγιαν. Με ισπανικό διαβατήριο λοιπόν και τον 28χρονο Ντάριο Λεσκάνο. Από πού είναι? Ανήκει στην Stoke City με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι και το 2020 με βιογραφικό σε Μπαρτσελώνα, Ρώμα, Μίλαν, Άγιαξ και πρόσφατα δόθηκε δανεικός από την Stoke, την ομάδα στην οποία ανήκει, σε Mainz και Alavés. Από την άλλη έχουμε από Παραγουάι, αυτά τα σκληρά τα αγόρια, τα οποία η κίτρινη είναι το καλημέρο στο, στην ημέρα τους. Και αν δεν πάρουν, δεν θεωρούν ότι μπήκαν στο παιχνίδι. Είναι ντροπή για την Παραγουάι να μην πάρεις κίτρινη. Πώς να κυκλοφορήσεις στη γειτονιά. Ναι, υπάρχει και ένα μέτωπο εκεί, έτσι. Ναι. Το τάκλι... Για ένα μέτωπο ζούμε στην κοινωνία, για κυρία ένα, μου. Για ένα τάκλι στην καροτίδα, λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, Ντάριο Λεσκάνο ανήκει στην γερμανική Ingolstadt, η οποία πλήρωσε, λέει, το 2016 2,5 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να τον αγοράσει. Σόπαινε. Λοιπόν, τα είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα ότι σαφώς στο πλάνο του δικεφάλου υπάρχουν τα ονόματα των Βέρμπλουμ και Πούκι. Θα γίνουν τρεις κινήσεις συν μία του Χατσερίδη που έγινε ήδη με βάση τα τωρινά δεδομένα, έτσι ναι, πάντα μιλάμε. Οι δύο από αυτές τις τρεις περιπτώσεις είναι γνωστές. Υπάρχει πρόταση συγκεκριμένη και στον Πούκι και στον Βέρμπλουμ. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη στις περιπτώσεις των δύο ποδοσφαιριστών. Και οι δύο είναι ελεύθεροι και οι δύο εξετάζουν τι προτάσεις έχουν στα χέρια τους. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει και ένα εναλλακτικό πλάνο για το οποίο δεν έχουν γίνει βήματα, δεν έχουν δρομολογηθεί οι εξελίξεις, γιατί η προτεραιότητα είναι ο Πούκι και ο Βέρμπλουμ, αλλά... Φαντάζομαι ότι υπάρχει όμως ένας χρονικός ορίζοντας για να περιμένεις τις απαντήσεις τους, έτσι. Προφανώς. Δεν μπορείς να τους περιμένεις αιώνια. Ναι, ούτε 22 Ιουλίου που θα αποχωρήσει η πρώτη προετοιμασία. Φαντάζομαι. Ακριβώς. Ότι ο Λουτσέσκου είπε ότι του στέλνει έγκαιρα. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, και μια πολύ ωραία συνέντευξη. Ράσβαν Λουτσέσκου. Αυτά θέλω είναι ο τίτλος. Ποδοσφαιρική συζήτηση. Επιτέλους. Ποδοσφαιρική κουβέντα. Δηλαδή θέλεις από τον προπονητή, νομίζω ότι μια τέτοια κουβέντα κάναμε και μετά το τέλος σεζόν, πριν φύγει για τη Ρουμανία. Ναι. Άκρος ποδοσφαιρική συζήτηση. Δηλαδή τι θέσεις θέλει, τι χαρακτηριστικά ψάχνει, πού θα ενισχυθεί ο ΠΑΟΚ, ποιες κινήσεις θα γίνουν. Τι λέει για αποχωρήσεις. Τι σκέφτεται ο ίδιος, ποιο είναι το πλάνο των δανεικών. Είναι καθαρά ποδοσφαιρική κουβέντα. Έτσι. Μιλάει για Χατσερίδη, μιλάει για Βέρμπλουμ, μιλάει για Πούκι, για το υλικό που έχει στη διάθεσή του, για τους παίκτες που πρέπει να φύγουν, για τις αποφάσεις που πρέπει να πάρθουν. Είναι ένας Λουτσέσκου σε μια άκρος ποδοσφαιρική συζήτηση, έτσι. Οπότε έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς βλέπει ο προπονητής αυτά τα δύο ονόματα που είναι στο προσκήνιο του δικεφάλου και γενικώς πώς εξελίσσεται το μεταγραφικό πλάνο και η μεταγραφική πολιτική του δικεφάλου. Έτσι. Να συνεχίσουμε με το πρώτο σελίδο της Φόρτσα. Ναι. Παρασκήνιο, γιατί τρελάθηκαν στην ΑΕΚ με τον Μαλεζά. Πόσο άλλαξε ο ΠΑΟΚ από το τελευταίο παιχνίδι προς Σαββίδη μέχρι σήμερα. Οι κακές γλώσσες, η πόρτα του Ιβιτς. Τελείο, ο Μαλεζάς, ο οποίος... Ανανέωσε. Ανανέωσε και θα πρέπει να κεράσει τον Μπίσεσβαρ, έτσι. Δηλαδή, Στέλιο... Αν δεν έχει πάρει ήδη ποσοστά ο Ντιέγκο. Στέλιο, αν... Όχι, το περιμένει. Ο Μπίσεσβαρ περιμένει κέρασμα. Νομίζω ότι θα του ταιριάξει πάρα πολύ αυτή η δουλειά. Λες να γίνει μάνατζερ. Ναι. Νομίζω ότι... ήδη, ο πρώτος πελάτης, η πρώτη μεταγραφή είναι πετυχημένη, η πρώτη δουλειά. Όχι μεταγραφή, ανανέωση. Πιστεύεις ότι ο Μπίσεσβαρ θα πηγαίνει με κουστούμι στα γραφεία για να συζητάει? Όχι. Με κουστούμι, όχι. Όχι. Ποτέ. Τέτοια deal θα κάνει και ναι, θα είναι και τα καλύτερα deal. Όπως το έκανε εκείνο το βράδυ της φιέστας με το Μαλεζά, θα ακολουθήσουν και άλλα τέτοια. Λοιπόν, υπέγραψε για έναν ακόμη χρόνο, έτσι. Για να κλείσει λογικά εδώ την καριέρα του, ο αρχηγός. Αυτό είναι μια απόφαση που θα την πάρει ο ίδιος. Ναι. Είναι μια δύσκολη απόφαση. Εμένα μου αρέσει που θα παραμείνει ο Μαλεζάς. Για κάθε ποδοσφαιριστή. Εμείς κρατάμε ότι θα μείνει ο αρχηγός. Μέτρησε πάρα πολύ το κλίμα και η άποψη των συμπαικτών του. Το τι σημαίνει η παρουσία του μέσα στα ποδητήρια του ΠΑΟΚ. Οπότε το μήνυμα πέρασε και στον Ιβάν Σαββίδη. Δεσμεύτηκε και δημόσια. Οπότε από εκεί και πέρα ήταν θέμα χρόνου. Διαδικαστικό κυρίως, έτσι, έτσι ναι, το θέμα να επιληθεί για να πέσουν και οι υπογραφές. Κοίτα και την ώρα που το είπε, επειδή κατάλαβα ότι πήγε να περάσει τα ψηλά, επέμεινε. Κάντε τη μετάφραση και στα ρώσικα. Ναι. Σου λέει, μην το γλιτώζουμε έτσι, άντε το είπαμε στα αγγλικά, τελείωσε. Ο Μπίσεσβαρ ανέβηκε γι' αυτό το πράγμα. Ναι. Πήρε μικρόφωνο πριν κάνει όλο το σοου το οποίο έκανε, έτσι, το βράδυ όλο. Και η πρώτη κίνηση ήταν να κλείσει Μαλεζά για ακόμα ένα χρόνο. Ναι. Καλύτερο ατζέντη δεν θα μπορούσε να έχει ο Στέλιος. Τι φιγούρα είναι αυτή, τι καρικατούρα. Μεγάλος Μπίσεσβαρ.
να πούμε και για το μεγάλο κάμπος, που όλοι είναι στα νησιά, στη Μύκονο, Ντουμπάι. Και λέμε ότι ο κάμπος έχει μια ιδιαίτερη ποιότητα. Είναι κάτι πιο intellectual. Ναι. Τους βλέπεις όλους, Ντουμπάι, Μύκονο, Καραϊβική, παραλίες, beach bar. Και ο κάμπος ανεβάζει insta story έξω από τα ανάκτορα του Buckingham. Θες συνάντησε έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή που έχει περάσει και από τον ΠΑΟΚ. Εδώ στη Θεσσαλονίκη και του λέω: τι κάνεις εδώ, του λέω: γιατί δεν είσαι στη Μύκονο. Και μου λέει: εντάξει, τώρα ας πηγαίνουν πιο μικρή Μύκονο. Όταν πηγαίναμε, μου λέει: πολύ Μύκονο, φτάνει. Πηγαίνουν οι πιτσιρικάδες. Ο κάμπος λοιπόν έχει αυτή την ποιότητα, το κάτι παραπάνω. Και αυτός που σου λέω έχει μια ποιότητα. Α, ωραία, θα μου πεις μετά στο διάλειμμα. Έχει μια ποιότητα, βεβαίως. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Κακές γλώσσες, η πόρτα του Ίβιτς με τον ΠΑΟΚ, οι τρεις παίκτες που δεν διαπραγματεύεται το ΠΑΟΚ και η ατζέντα του Γιώργου Σαββίδη. Μπάσκετ. Σήμερα στις 6. Σήμερα στις 6 και ζωντανά από τον Λίμπερο 107,4. Έτσι, πάμε έτσι. Να πάει ο ΠΑΟΚ να κάνει το 3-0. Πολύ ωραίο παιχνίδι προχθές. Σκούπα η Golden, σκούπα και ο ΠΑΟΚ. Τυχαίο. Και κατοστάρα χθες ο ΠΑΟΚ, έτσι. Προχθές. Όχι, προχθές, Τετάρτη. Τετάρτη, εντάξει, το τελευταίο μέχρι παιχνίδι να πούμε έστω. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Η ομάδα στον αυτόματο, στο τρίτο δεκάλεπτο τελείωσε και το παιχνίδι. Οι αλλαγές που απογείωσαν τον ΠΑΟΚ, κορτσάιτ, τι είδε στο παλατάκι ο Κινέζος, τι θέλει ο Προμηθέας από τον Μαργαρίτη, πού πήγε το κασέ του Μακφάντεν και τι συμβαίνει με τα απόνερα της κόντρας για τη διαιτησία. Βόλεϊ, έχουμε καινούργιο προπονητή, ήρθε ο Στάνκου. Ο οποίος είπε ότι χαίρομαι πάρα πολύ που θα είμαι και με τον Λουτσέσκου στον ίδιο σύλλογο, ναι, στην ίδια Ρουμάνος. Οικογένεια. Έτσι. Δεν τον έχω γνωρίσει, αλλά φυσικά και τον γνωρίζω. Εποχή Στάνγκου λοιπόν και κεραυνή Τσαλόπουλου. Διάφορα πράγματα είπε και ο υπεύθυνος εκεί του Tap Volley. Λοιπόν, σου έχω πει ότι είναι αγαπημένος μου πρόεδρος, έτσι. Η φιγούρα, όλο αυτό έτσι που κυκλοφορεί. Έτσι. Είναι ωραίος τύπος. Μ' αρέσει. Λοιπόν, εμείς να πούμε ότι το παιχνίδι μπάσκετ εδώ θα το ακούσετε ζωντανά από τον Λίμπερο 107,4 με μικρόφωνο στην Πάτρα. Εμείς να δώσουμε σκυτάλη σε Γιώργο Συρίγο και έναν απλό παρατηρητή για να σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 3. Εμείς θα είμαστε και πάλι αύριο στην παρέα σας στις 10 το πρωί για να πιούμε το καφεδάκι. Αύριο μας θα είναι πιο δύσκολο, η Κυριακή είναι πιο δύσκολη. Θα είναι όλοι για μπάνιο. Ή καθοδόν για μπάνιο. Ναι, θα μας στέλνουν όλοι φωτογραφίες και νέα από το δρόμο και εμείς θα είμαστε εδώ. Εδώ θα έχουμε τα καφεδάκια μας και θα ξεκινήσουμε έτσι πάλι. Κλιματιστικό, κορίτσι. Κλιματιστικό. Και θα σου πω αύριο για την νόσο των Λεγιονάριων. Να μου πεις. Λοιπόν, μέχρι αύριο να είστε καλά και να περνάτε καλά. Γεια σας. Γεια σας.